όπως βλέπεις, με τεμποδίων γίνεται η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα Στέλιο Παπαντονίου, έτσι. Τα βλέπω live. Τρέχω με χέρια και με πόδια να τα προλάβω όλα. Εντάξει. Λοιπόν, όπως πολύ καλά καταλάβατε, στο Λίμπερο 107,4 βρισκόσαστε και εμείς φυσικά, αλλιώς δεν θα γινόταν και η εκπομπή. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για 2 ώρες μέχρι τις 11. Οπότε θα αναλάβει ο κύριος Αγόρας. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και βλέπω ένα τραυματισμό αυτή τη στιγμή. Είναι στο 3ο δεκάλεπτο. Ποιος είναι ο Σχίζας, βλέπω καλά. Καλά το είπα, ο Σχίζας είναι. Δεν το βλέπω και σε καλή κατάσταση. Σαν ανέστητος είναι. Σαν ανέστητος είναι πραγματικά, γιατί το χέρι του το βλέπω. Εντάξει, ελπίζουμε να είναι καλά το παιδί. Σαν να γύρισε η γλώσσα του, το βλέπω καλά. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι, ελπίζουμε να είναι καλά. Κάτσε να δούμε πώς έγινε και να βγάλουμε και τον Νίκο Μοσχοβίτη. Έπεσε ο... Oh. Α, από εδώ θα το δούμε καλύτερα. Από εδώ θα φανεί καλύτερα. Έκανε μπλοζόν στο... Και χτύπησε το κεφάλι προφανώς. Λοιπόν, για να βγάλουμε λίγο τον Νίκο να μας δώσει την εικόνα. Νίκο, μας ακούς? Λοιπόν, εδώ είμαι σε ακούω, παιδιά. Καλησπέρα Ζάχο, καλησπέρα και στο Στέλιο. Καλησπέρα ξανά και στους ακροατές του Λίμπερο. Έχει παγώσει εδώ το γήπεδο. Αυτό λέγαμε, Νίκο, και εμείς. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις καλύτερη εικόνα. Τι γίνεται? Δεν έχω καλύτερη εικόνα, να πω την αλήθεια. Απλά κατάλαβα τη σοβαρότητα της κατάστασης όταν πήγαν από πάνω από το Σχίζα κάποιοι συμπαίκτες του και αμέσως οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τους διώχναν για να μην βλέπουν. Νομίζω ότι από την προηγούμενη φάση έπεσε ανέστητος, πρέπει να γύρισε η γλώσσα του. Αυτό ακριβώς είπαμε, Νίκο. Έτσι, εμείς, επειδή έδειχνε η κάμερα κοντινό τέλος πάντων, το χέρι του ήταν σαν να ήταν λιπόθυμος, όπως είπες, και φαινόταν ότι. Σηκώνεται μέσα σε πολλά χειροκροτήματα ο Σταύρος ο Σχίζας. Ελπίζουμε να μην είναι τίποτα παραπάνω. Φυσικά, όλο φυσικά. Αυτό το σκηνικό. Δεν κατάλαβαν από την αλήθεια το σημείο που έγινε. Υπάρχει μια μονομαχία εκεί, κάπως τώρα μπορεί να χαίρεται να δούμε στο πρόσωπο. Έδειξε το replay, έκανε μπλοζόν για να πάρει την μπάλα και πρέπει να χτύψει με το κεφάλι στο δάπεδο. Άσχημο πολύ. Ναι. Άσχημο πολύ. Κάπως έτσι. Έβγε στα αποδυτήρια ο Σχίζας. Έβγε στα αποδυτήρια. Λοιπόν, το παιχνίδι θα συνεχίσει σε λίγο για τέταρτη περίοδο. Το σκορ είναι 60-60. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε πίσω για περίπου το μεγαλύτερο διάστημα της τρίτης περίοδου με μεγάλες διαφορές, με 13-14 πόντους, αλλά παίζοντας καλύτερη άμυνα κατάφερε να επιστρέψει. Το θέμα τώρα για το Σχίζο, ο ΠΑΟΚ έχει τρέξει ένα σερί 12-0 από το 48-60. Έχει κάνει το σκορ 60-60 και τώρα έχει μετά την περίοδο για να διεκδικήσει τη νίκη. Ο Σχίζος έχει φύγει στα αποβιτήρια. Ξαναλέω, ήταν λίγο σοκαριστική η εικόνα για τον forward του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι τα χειρότερα τα απέφυγε ο Σταύρος Σχίζας. Και σε λίγο θα έχουμε ξανά παιχνίδι για την τέταρτη περίοδο. Ωραία, Νίκο, τότε βρισκόμαστε έτσι συνδεδεμένοι και νομίζω τα τελευταία 4-5 λεπτά να μας τα δώσεις live, έτσι. Λογικά δεν πιθανεί το παιχνίδι, τώρα δεν νομίζω να... κάποια ομάδα να ξεφύγει, οπότε θα σε καλέσουμε πάλι, δηλαδή θα είμαστε συνδεδεμένοι για να μας περιγράψει τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, έτσι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ένα λεπτό. Τι λέγαμε, κύριε Παπαντονίου? Ήταν πραγματικά, ξεκινήσαμε με τον τραυματισμό άσχημο, φάνηκε από την αρχή ήταν άσχημο. Ναι, έπεσε πολύ άσχημα. Άγαρμα έπεσε στο έδαφος. Mm-hmm. Ευτυχώς όμως. Εφόσον σηκώθηκε. Ναι, εφόσον σηκώθηκε και τα λοιπά, του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Και σε τέτοιες φάσεις, όταν τον γυρνάνε τον άλλο στο πλάι. Ναι, χτύπησε το κεφάλι του. Χτύπησε το κεφάλι, ναι, έπεσε πολύ άγαρμα. Χτύπησε το κεφάλι του, ναι, και άσχημα το χτύπησε στο παρκέ του γηπέδου. Μόλις ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο στο Box Sports Arena. 60-60 βλέπουμε, είπαμε θα παρακολουθούμε το παιχνίδι και τα τελευταία 4 λεπτά εκεί θα ανοίξουμε ξανά την επικοινωνία μας για να ακούσουμε την περιγραφή και τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. ΠΑΟΚ, με ποια είναι αυτή η Dijon? Γαλλικά είναι η Dijon? Ούτε ξέρουμε, λογικά γαλλικά. Υπάρχει η γαλλικά Dijon στο τέτοιο. Στο γαλλικό πρωτάθλημα. Τώρα θα σε γελάσω.
Αλλά αυτό το GDA, δεν ξέρω μήπως είναι και κανένα Ισραηλινή. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε τότε, να μπούμε κατευθείαν στα διαδικαστικά, Στέλιο. Έχουμε αρκετά να σχολιάσουμε. Νομίζω η επικαιρότητα υπάρχει και για τις δύο ομάδες και γενικότερα για το πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε ότι την άλλη εβδομάδα έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική, έτσι. Ναι. Την Πέμπτη. Δηλαδή θα τρέξουν οι αγωνιστικές, έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα τελειώνει, νομίζω, Μάρτιο. Δεν θυμάμαι την. 8 αγωνιστικές μείναν, εξαλώς. Ναι, λίγες μείναν. Έχει play-off. Υπάρχει εσύ που υπάρχει ενδιάμεσα, θα υπάρχει λογικά κάποια. Δηλαδή με το που τελειώνει το πρωτάθλημα κατευθείαν αρχίζουν τα play-off. Δεν το θυμάμαι αυτό για να μην λέω. Νομίζω ότι ξεκινάει κατευθείαν. Ούτε μία εβδομάδα δεν έχει, ας πούμε. Τώρα άμα μεσολαβούν τίποτα διακοπές, τίποτα Πάσχα, δεν ξέρω πότε πέφτει το Πάσχα. Το Πάσχα ξέρω. Εγώ το έβλεπα, έπεσε στην περίπτωση, το βλέπαμε το πρωί και με την παρέα. Είναι 19 Απριλίου το Πάσχα. Καμία σχέση με το. Νομίζω θα συνεχίσει κανονικά. Μη σου πω προς το τέλος των play-off είναι το Πάσχα. Μέσα στα play-off θα συνεχίσει κανονικά, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Στο καπάκι δηλαδή. Λες Κυριακή και την επόμενη Κυριακή θα ξεκινάει κατευθείαν τα παιχνίδια του. Που δεν είναι δουλειά. Δεν υπάρχει και λόγος βασικά να σταματήσουν. Ναι, για ποιο λόγο. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο τους υποστηρικτές εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα που και σήμερα ακούτε στο Λίμπερο 107,4. Να ξεκινήσουμε το Πορκίτο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις. Το Πορκίτο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης. Χοιρινό σκοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Σ' όψη το πολίο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Μερικές από αυτές θα σας τις πούμε ευθύς αμέσως. Δύο μπέργκες με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Δύο special burgers, μία τσίκες και μία κοκακόλα μόνο με 5,90. Όλα αυτά τα καλούδια και ακόμη περισσότερα στην Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε και τη Μάζδα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά ελαστικά αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Manatides, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. Οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση έρχεται για τη Mazda Αμανατίδης, πολύ εύκολα μπορεί να απαντηθεί στο 2310-924-931. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-924-931. Πω, τι να πω, με μία ανάσα τα είπα. Άγριο ξεκίνημα. Άγριο, είναι όντως. Είναι όντως. Λοιπόν, το παιχνίδι επαναλαμβάνω στον πόντο πάει και νομίζω έτσι θα πάει μέχρι τέλος. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον Νίκο Μοσκοβίτη. Και αργότερα να πω θα έχουμε και σχόλιο του Τάσου Τρέγια που έχει μια δουλειά, δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας, αύριο πρώτα ο Θεός. Θα έχουμε όμως το σχόλιο του, θα τον καλέσουμε για να έχουμε το σχόλιο του για το... Είχε και αγώνα σήμερα το μεσημέρι. Ναι, είχε μάτς κυπέλου, αυτά θα ξεκινήσει εσύ και μετά θα ακούσουμε και τον Τάσο. Μετά το μπάσκετ, μετά το τέλος του παιχνιδιού μπάσκετ, θα πω και εγώ 2-3 πραγματάκια για την επικαιρότητα του Άρη και για τον μπάσκετ φυσικά, γιατί μας καίει, έτσι. Ξεκινάμε, είχε το παιχνίδι, έτσι. Ναι, 3 ώρα ήταν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη, όπου τον υποδέχθηκε στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο του επαναληπτικού παιχνιδιού, του δεύτερου παιχνιδιού για την φάση των 16, στο ρεβάνς του 3-0 στο Ηράκλειο. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές, πήραν χρόνο συμμετοχής παιδιά τα οποία δεν είχαν πάρει μεσούσεις της περίοδου και γενικότερα μέσα στο πρωτάθλημα. Είχαν την ευκαιρία παιδιά όπως ο Λάμπρου, όπως ο Μιχαηλίδης, όπως ο Στόχ να αγωνιστούν και να αποδείξουν πράγματα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος και με τις ρεζέρβες έδειξε ότι έχει μια ικανοποιητική εικόνα. Νομίζω ότι για το θέμα της πρόκρισης νομίζω ότι κάποιος το διαπραγματευόταν το ότι ποιος θα πάρει την πρόκριση. Νομίζω ότι ήταν κάτι δεδομένο μετά το 3-0 στο Ηράκλειο. Αυτό το οποίο ξεχώρισα εγώ και αυτό το οποίο κρατάω μαζί με την πρόκριση είναι το γεγονός
της παρουσίας του Λάμπρου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένας Λάμπρου ο οποίος δημιούργησε ένα γκολ καθαρά από το πείσμα του, που ουσιαστικά μόνος του δημιούργησε τη φάση και την τελείωσε, μοίρασε assist, βοήθησε. Νομίζω ότι έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αξίζει να πάρει χρόνο συμμετοχής, αξίζει να πάρει περισσότερες ευκαιρίες σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος έχει ένα πλούσιο ρόστερ, και όταν βλέπεις ότι παίκτησα τον Λιμιό, παίκτησα τον Βιερίνια, είναι μπροστά σου, είναι δύσκολο να πάρεις και τις ευκαιρίες. Όμως νομίζω ότι είναι ένα παιδί 22 στα 23, το οποίο έχει όλο το μέλλον μπροστά του και δείχνει πως έχει και το ποδοσφαιρικό θράσος και την τεχνική και τον χαρακτήρα να πάρει αυτό το χρόνο συμμετοχής και να βοηθήσει. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει σε αυτά τα πρώτα δείγματα που έδειξε ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά συμπέρασματα. Ναι, τυπικό ήταν, τυπική διαδικασία ήταν το παιχνίδι. Η αντίδραση του ΠΟΚ μετά την βαριά ήττα από τον Άρη, νομίζω ήρθε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σαββατοκύριακο. Γιατί ουσιαστικά ούτε το προηγούμενο, ούτε το πρώτο παιχνίδι με τον ΟΦ ήταν αντίδραση της ήττας από τον Άρη. Νομίζω ότι η νίκη με την ΑΕΚ και η καλή συνέχεια θα φανεί το πόσο μπορέσει ο ΠΑΟΚ να ανταπεξέλθει και να αποβάλει και να διαχειριστεί σωστά την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Ποιο παίζει ο ΠΑΟΚ το... Με την Τρίπολη την Κυριακή το απόγευμα. Κυριακή. Ναι. Η Τρίπολη αύριο δεν παίζει κύπελο. Αύριο ναι. Παίζει με την ΑΕΚ, έτσι. Ναι. Αυτό που δεν ξέρω αν το, πότε γίνεται η κλήρωση, το ρώτησα και προχθές νομίζω. Νομίζω οι 7 ομάδες βγήκαν και είναι. Νομίζω μπορεί να γίνει κλήρωση ανεξάρτητα. Νομίζω ότι δεν ξέρω πότε γίνεται κλήρωση. Νομίζω, δηλαδή μπορούν να βάλουν τις 7 και ο νικητής θα πούν του Τρίπολη ΑΕΚ θα παίξει με τον Τάδε. Δηλαδή νομίζω ότι θα γίνει κλήρωση μέσα στη βδομάδα. Πάντοτε... Ή την Παρασκευή γίνεται, ή την Δευτέρα γίνεται. Συνήθως γίνεται Παρασκευή σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, δεν ξέρω πραγματικά αν κάποιος φίλος μπορεί να μας βοηθήσει με κάποιο μήνυμα. Πότε γίνεται η κλήρωση, αν έχει πληροφορηθεί ή αν εσύ μπορεί να το αλλιεύσει από το διαδίκτυο. Νομίζω ότι οι 7 ομάδες έχουν βγει, έτσι. Ναι, περιμένουμε μόνο μία ομάδα. Ναι, αυτό εντάξει, μία ομάδα μπορεί στην κλήρωση θα πει, ας πούμε, ότι θα παίξει ο Άρης παραδείγματος χάρη με τον νικητή του Τρίπολη ΑΕΚ. Γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ γίνεται για πολύ περισσότερες. Όταν υπάρχει έτσι διπλό ζευγάρι που δεν έχει βγει ο νικητής, πιστεύω θα γίνει κλήρωση μέσα στη βδομάδα και είναι ένα θέμα που νομίζω τουλάχιστον εμάς τους οπαδούς του Άρη μας καίει ακόμη περισσότερο. Διότι έχουμε και βλέψεις. Μια που τώρα που σου έλεγα και έξω, ναι. Μετά στην πρώτη γυναίκα. Πρώτη γυναίκα, πρόεδρος Δημοκρατίας. Βέβαια είναι σίγουρη η εκλογή της. Αυτά δεν τα ξέρω τα πολιτικά. Νομίζω ναι, έτσι. 160 θα την ψηφίσουν έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω τώρα δεν χρειάζεται. Μόνο η κυβέρνηση να την ψηφίσει βγαίνει. Δεν χρειάζεται. Έτσι, άλλαξε. Εγώ θυμάμαι τα 3-5, 180. Ναι, το άλλαξαν. Το αλλάξαν. Άντε. Τι λέρε. Και με 151, πάντα 180. Ναι, 180. Α, ναι, για να μην. Σωστά, γιατί οι άλλοι χάσανε την κυβέρνηση από αυτό, να μην ξαναγίνει έτσι. Άνε που το λέγανε, έχεις δίκιο. Ναι, καλά, όλα τα κάνουν. Όταν είναι για να μην πέφτουν και να βγάζουν τετραετία, όλα μπορούν να τα κάνουν. Και με 5 να βγαίνει ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Λοιπόν, κυκλοφορεί μια φήμη βέβαια στο διαδίκτυο, να πρέπει να πω εδώ και τους αγαπητούς συμπολίτες, ότι η κυρία, πώς λένε. Κατερίνη, τώρα. Ναι, κάτσε να θυμάμαι. Πώς λέγεται του Παναθηναϊκού ο τέτοιος, ο δημοσιογράφος στο Μέγκα που ήταν, Σακελαροπούλου. Από εκεί το. Ναι, ναι, σωστά. Σακελαροπούλου είναι αριανά και άρρωστο. Λοιπόν, αυτή θα δώσει πρόεδρος της Δημοκρατίας, αμήνε στον τελικό. Θα είναι λογικά. Αυτή θα δώσει το κύπελο στα χέρια του Φραν Βέλεθ. Θα το δώσει και θα πανηγυρίσει, θα φωνάζει και τα συνθήματα. Εδώ βάλουμε και ένα κασκολάκι και στον τέτοιο και τέλος θα πανηγυρίζει μαζί μας. Φτυχώς δεν είναι τρέγες εδώ, θα πετούσε τώρα κάτι τέτοιο, κάτι σημαίακι της Μαλαισίας, κάτι κομπιούτερ, κάτι θα γινόταν, δεν του αρέσει η ιδέα, να τη συνηθίσει λίγο σιγά σιγά. Λοιπόν, το Αριανάκι, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, τελειώσατε όλοι. Θα σας φάμε breakfast. Κιχ δεν θα κάνετε. Λοιπόν, ναι. Η πλακά είναι αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Κατευθείαν δηλαδή την υποψήφια πρόεδρο. Καλά, εντάξει, δεν γλιτώνεις. Λοιπόν, επειδή βλέπω είναι στο καλάθι και έχουμε 4 λεπτά, λίγο να συνδεθούμε, θα ακούσουμε λίγο το χαλάκι και θα συνδεθούμε με το γήπεδο του ΠΑΟΚ για να ακούσουμε τα τελευταία 3 λεπτά.
Έλα Νίκο, σε ακούμε. Λοιπόν, 73-73, πολύ ωραίο παιχνίδι γίνεται εδώ στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Τρία τρίποντα για την Τιζόν, απαντήσεις από τον Σόρτερ και τον Μπράουν για τον ΠΑΟΚ. Η επίθεση είναι τώρα για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Μπόμπι Μπράουν κέρδισε παιδικό φάουλ πριν. 73-73, 3-35 πριν το τέλος. Ο Μπόμπι Μπράουν κρατάει, θέλει να πλησιάσει, βρήκε πάλι το διάδρομο, πήγε μέχρι το lay-up. 7ο συνεχόμενος πόντος από τον Μπόμπι Μπράουν. Γι' αυτό τον θέλει ο ΠΑΟΚ για τις αποφασιστικές στιγμές, για την εμπειρία του σε αυτές. Ζουλιέν δίνει στον Σουλαϊμόν, πήρε ένα στυλ ψηλά, έκοψε μόνος του κάτω από το καλάθι ο Ουλμέρ. Πολύ κακό φάουλ του Σαρικό που έπρεπε να αφήσει τον Ουλμέρ μόνος του στο lay-up. Ο Ουλμέρ πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Πήγε κανένας λόγος εδώ να παίξει την εμπειρία του Σαρικόπουλου να κάνει ένα τέτοιο φάουλ στον Ουλμέρ. Ήτανε μόνος του, ας τον άφηνε να βάλει το lay-up. 75-75 και η Τιζόν πάντως συνεχίζει να έχει τις απαντήσεις σε ό,τι προσπαθεί να τις, σε ό,τι δύσκολο προσπαθεί να τις βάλει ο ΠΑΟΚ. Πάω λοιπόν από το Σαρικόπουλο. ΠΑΟΚ έχει να παίξει και με τα φάουλ του. Γενικά σε αυτό το κομμάτι δεν είναι καλός. Στα ομαδικά το Σαρικόπουλος έκανε χαζό φάουλ γιατί ήταν πολύ καθαρή φάση για τον Ουλμέρ. Δεν χρειαζόταν καν να κατεβάσει και το χέρι του. Ουλμέρ ο οποίος έχει φτάσει 17 και είναι από το σκόρερ της Διζόν και του αγώνα, καθώς 17 έχει και ο Σμιθ. 75-75, 3-14 για το τέλος. Μάλλον κοιτάνε και για εσκεμμένο, γιατί το βλέπουν εσκεμένο. Ναι, από ό,τι βλέπω το έχουν δώσει κανονικό πάντως το φάουλ στον Σαρικόπουλο. Γι' αυτό υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση στη βολή. Ο Λαμόν Ουλμέρ. Δύσκολο τον βλέπω αυτό να βάζει βολές. Για να δω. Είναι καλός παίκτης. Ναι. 75-76 έβαλε τη βολή. Ναι. Από τη φάτσα εγώ. Καλός αθλητικός. Αθλητικός παίκτης με καλό παιχνίδι και κοντά στο καλάθι και μακριά από αυτό. 3-8 για το τέλος. Μπράουν περνάει εύκολα το χώρο, θέλει να πλησιάσει. Δύσκολη προσπάθεια του Μπράουν. Εδώ δεν καταφέρνει να ευστοχήσει. Ο Wiggins είναι στο αμυντικό rebound. Θα το επιθετικό rebound. Μάλλον θα τελειώσει το καλάθι ο Wiggins. 77-76. Ο ΠΑΟΚ μπροστά. Επίθεση για την Τιζόν. Δύσκολη προσπάθεια του Λελού. Χαμηλά το φάουλ του Wiggins. Τέταρτο ομαδικό. Τρίτο ομαδικό μάλλον για τον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, τέταρτο για τον Wiggins. Ο οποίος έχει 15 πόντους. Αναφορά από την πλάγια γραμμή για την Τιζόν. Ο ΠΑΟΚ παίζει σήμερα για να μείνει ζωντανός για την πρόκληση στο Champions League. Είναι ένας όμιλος πολύ μπερδεμένος αυτός του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει 4 νίκες πριν αυτή την αγωνιστική ήταν τελευταίος, αλλά είναι μέσα στην πρόκριση και η Τιζόν που είναι πρώτη έχει 7. Χόλστον δίνει στην κορυφή στο Λελού, κοντά του ο Wiggins, δίνει στην γωνία τώρα αυτός ο Σουλαϊμόν. Σουλαϊμόν παίρνει ένα screen, κρατάει, πλησιάζει, έχει μείνει μόνος του κάτω από το καλάθι, έβαλε τα χέρια του Σαρικόπουλος, έκλεψε ο Wiggins, κλέβει ο ΠΑΟΚ και τώρα ο Μπόμπι Μπράουν θέλει να πιάσει προετοίμαση την άμυνα της Dijon, βρίσκει τον Σόρτερ. Ο Μπράουν πρόλαβε να μπει μέσα πριν πάει την μπάλα έξω από αυτήν. Φάουλ επιθετικό δίνει στο Σαρικόπουλο διαιτητής. Κατοχή και πάλι για την Τιζόν. Και ένα δωματικό για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ξέρω ο Σαρικόπουλος πρόλαβε να κάνει φάουλ εδώ. Μάλλον, λίγο... στην προηγούμενη φάση ο Μπράουν μάλλον πρέπει να ήταν έξω και... Λίγο αυστηρό ήταν το φάουλ. Λίγο αυστηρό ήταν το φάουλ, να πούμε την αλήθεια. Λοιπόν, ο Μπες μπαίνει για την άμυνα αντί του Σμιθ. 2-20 ακόμα κατοχή στα χέρια του Χόλστον. Έμεινε με τον Wiggins που έχει 4 φάουλ. Ανεβαίνει ο Σασάν, κρατάει ο Χόλστον με τον Wiggins κοντά του. Η ματάκι προς τα πέσει για να ελευθερωθεί ο κοντός. Χόλστον αστοχή, rebound από τον Μπες. Καλή άμυνα του Πάουκ εδώ. Γενικά ο Πάουκ πάνω στο Χόλστον θα έχει πάει πολύ καλά. Τον έχει αφήσει 3 πόντους. Πολύ σημαντικός παίκτης για την Τιζόν. Μπράουν, 2 λεπτά ακόμα. Ανεβαίνει ο Σαρικόπουλος, κρατάει ο Μπόμπι Μπράουν. Δίνει στον Σόρτερ. Ξανά άσκρη του Σαρικόπουλου. Κρατάει ο Σόρτερ. Ξανά ο Σαρικόπουλος. Τώρα πάει και αργεί στην επίθεση. Θέλει να πλησιάσει τώρα ο Σόρτερ. Ματάκι προς τα πίσω. Θα αστοχήσει, παλεύει ο Σαρικόπουλος. Φερικά ο Ουλμέρ μαζεύει γιατί δεν πήγε μπάλα στον Μπράουν. Και τώρα θέλει να τρέξει ο Χόλστον. Δεν έχει καλή ισορροπία στην άμυνα. Ο Πάοκ σούτ από τη γωνία. Είναι εύστοχο. Από τον Σουλαϊμόν, αυτό είναι το παιχνίδι της ζώνης, 77-79, time out από τον Χαλαπίδη, 1-35 πριν το τέλος. Ωραία, θα σε κρατήσουμε στον αέρα, Νίκο, έτσι.
Γιατί είναι 1,5 λεπτό, οπότε να ακούσουμε και το τέλος. Λοιπόν, το τρίποδο του Σουλαϊμών, η Ντιζόν μέχρι τώρα, τα τρίποντα είναι αυτά που τους έχουν δώσει πάρα πολλές λύσεις. Έχει 13-29, με αυτό που έβαλε τώρα ο Σουλαϊμών που έφτασε τους 12. Αυτό το πράγμα το κάνει σε όλο το παιχνίδι Ντιζόν. Το γρήγορο παιχνίδι, την γρήγορη επίθεση, όχι απαραιτευνηδιασμό, την επίθεση όταν στα πρώτα 8-9 δευτερόλεπτα που η άμυνα ακόμα δεν έχει προλάβει να οργανωθεί. Εδώ πολύ γρήγορα με το που πήρε το rebound, έψαξε το γρήγορο παιχνίδι. Πάντα ξεκινάει από το Χόλστον αυτό το πράγμα. Έχει γενικά παίκτες που όλοι μπορούν να σουτάρουν από μακριά, μπορούν να απειλήσουν από μέσα και μακρινή απόσταση. 77-79, μόλις το πάω στην προηγούμενη επίθεση, θα μπορούσε λίγο να ανοίξει το παιχνίδι και να παίξει ένα καθαρό pick and roll ο Μπράουν. Έφυγε μπάλα από τον Μπράουν, πήγε στο Σόρτερ. Δεν κατάφερε να βρεθεί κάτι καλό στην επίθεση του. 77-79-35. 17 ο Σμιθ, 15 ο Ίγκης, πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ. 18 ο Ουλμέρ. 15 ο Σαστάνκ για την Ντιζόν, ο οποίος έχει συγχύσει εδώ και ώρα. Ο Σαστάνκ έχει κάνει ζητιά στο πρώτο ημίχρονο κύριος. Για τον ΠΑΟΚ. Ο Μαργαρίτης επιστρέφει αντί του Σαρικόπουλου και ο ΠΑΟΚ πάει, όχι λάθος, δικό μου. Μαργαρίτης επιστρέφει αντί του Ίγκης. Και μπάλα στα χέρια του Μπόμπι Μπράουν. 1-35 πάω από τη ζώνη. 77-79. Σόρτερ. Ο Μπράουν ανεβαίνει για να ξαναπάρει για να πέσει ένα κεντρικό pick and roll με τον Μαργαρίτη. Ο Μπράουν σταμάτησε την τριπλαδίνη στο Σμιθ. Χάσε τώρα από το play του ΠΑΟΚ. Πήρε ο Σμιθ. Μαργαρίτης θέλει να ελευθερωθεί στη γωνία. Προσποιεί το Μαργαρίτης. Λάθος του Μαργαρίτη. Λάθος του Μαργαρίτη. Δύσκολη πάσα έψαξε. Αν εδώ η ζώνη φτωχής και το πάω κινούνται πολύ δύσκολα τα πράγματα. Χόλστον. Ανεβαίνει ο Σασάν, κρατάει ο Χόλστον, δίνει στο Λελού. Λελού βάζει μπάλα στο παρκέ, καλή του Μαργαρίτη. Ξανά ο Χόλστον από πολύ μακριά. Θα ευστοχήσει ο Χόλστον και νομίζω ότι κάπου εδώ το παιχνίδι τελειώνει για τον ΠΑΟΚ. Όπως σκότωσε ο Χόλστον τον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι με τα 3 του τρίποντα, τότε τα 2 του τρίποντα, συγγνώμη. Έτσι το κάνει και εδώ ο Μπράουν, δίνει στο Μαργαρίτη, ψηλά τον ακολούθησε ο Σασάν και του κάνει τάπα. Και από το χέρι του Μαργαρίτη έχει βγει μπάλα έξω. Και νομίζω ότι πλέον με 45 δευτερόλεπτα να απομένουν. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει. Ναι, ζητάει φάουλ ο Μαργαρίτης, κάτσε να σου πω. Νομίζω ότι ψηλά τον ακολούθησε ο Σασάνκ, δεν νομίζω ότι υπήρχε φάουλ. Εδώ ο αρχηγός του ΠΑΟΚ γίνεται μοιραίος γιατί η προηγούμενη φάση είναι δικό του λάθος. Και αποκλείεται μετά το τρίποδο του Χόλστον. Εδώ δέχεται την τάπα. Το τρίποδο είναι από τα 9 μέτρα βέβαια, εντάξει. Αυτό είναι το παιχνίδι τους όμως. Ναι. Έτσι παίζουν σε όλο το μάτς οι Γάλλοι. Με το τρίποδο ζουν και πεθαίνουν και σήμερα κοντά στο 50% έχουν 14-29. Λοιπόν, έχει κάποιες ελπίδες ακόμα. Πάω, 30 δευτερόλεπτα, 77-82. Ο Χόλστον, αν ευστοχήσει και εδώ η ζώνη, δεν έχει πια καμία ελπίδα νομίζω. Ο Χόλστον πολύ εύκολα πήγε μέχρι το lay-up. 77-84. Από εδώ νομίζω το παιχνίδι τελειώνει. Τώρα time out από τον Χαραλαμπίδη. Αλλά είναι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να επιστρέψει. 25 δευτερόλεπτα απομένουν. Συν 7 για τη ζώνη. Τρεις κατοχές δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όχι, είναι πολύ δύσκολο πλέον. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του πολύ πιο σημαντικό παιχνίδι από το σημερινό. Αυτό με τον Ιωνικό. Σήμερα ήθελε να πάρει την νίκη ούτως ώστε να μείνει μέσα στη μάχη της πρόκρισης για το Champions League. Δεν το καταφέρει, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον, γιατί έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει και ισοβαθμίες με ομάδες που είναι και κοντά του, όπως είναι η Φάλκο, όπως είναι η Μπρίτις. Η Μπρίτις μπορεί και να την έχει. Η Φάλκο, η Μπεσίκτας, η Νεπτούνας. Οπότε και με αυτή την ήττα νομίζω είναι πολύ δύσκολο πλέον για τον ΠΑΟΚ να... Για Ιωνικό που είπες Νίκο, γιατί μετά ο Άρης ακολουθεί το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, ο Ιωνικός ανακοίνωσε σήμερα το Lucky Jones, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ναι. Κοίτα, ο Ιωνικός έχει αλλάξει πάρα πολύ. Όλη την πεντάδα έχει φύγουν οι Αμερικανοί. Έχει αλλάξει, έχουν φύγει όλοι οι ξένοι, έχει αλλάξει προπονητής, έχουν έρθει άλλοι. Πολλοί λένε ότι ο Ιωνικός θα είναι μέχρι το τέλος στη μάχη της παραμονής. Σήμερα που μιλάμε έχει 7 νίκες. Και το μάτι για τον ΠΑΟΚ το Σάββατο είναι πραγματικά είναι πολύ κομβικό αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου. Είναι παιχνίδι το οποίο πρέπει να το κερδίσει οπωσδήποτε. Γενικά ο ΠΑΟΚ τα παιχνίδια στην Εύωτο στην Ελλάδα πρέπει να το κερδίσει όλα.
και μετά εκτός έδρας, με την εικόνα που έχει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε, αλλά στην πορεία του πρωταθλήματος έχει κάποια μάζα να διεκδικήσει, είτε στη Λίμνο με τον Ήφεστο, είτε στο Ρέθυμνο με την ομώνυμη ομάδα. Λοιπόν, η μπάλα στα χέρια του Σόρτερ, Σμιθ προσποιείται, ελευθερώθηκε, θα σουτάρει για τρεις, θα αστοχίσει, rebound, δεν ήρθε για την Dijon, είναι η κατοχή για τον Πάο και πάλι. 18 δευτερόλεπτα, ένα κρίμα για την προσπάθεια του Πάο από τα μέσα της περίοδου και μετά. Πάλι ο Χόλστον, όπως το έκανε και στη Γαλλία, αυτός ο μικρός το δέμας Αμερικανός, 1.67, αλλά πολύ καλό σκόρερ. Μπράουν αμέσως για τρεις πολύ μακριά, άστοχος. Λιμπάουν από το σόλωμα, δεν ξέρω αν θα κάνει επίθεση τη ζών. Ίσως αυτή η νίκη για την Dijon, νομίζω ότι με την νίκη αυτή τη ζών εξασφαλίζει πρόκριση σε πρώτη φάση και σίγουρα κάνει ακόμα βήμα για την πρωτιά της. Τέλος λοιπόν, Πάοκ Dijon 77-84. Ο Πάοκ προσπάθησε κόντρα σε μια καλύτερη ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι η ουσία για τον Πάοκ είναι στο πρωτάθλημα και όχι στο Champions League. Τέλος λοιπόν από εδώ, Πάοκ Dijon 77-84. Ωραία, σε ευχαριστούμε Νίκο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το τελικό αποτέλεσμα 77-84. Okay. Όπως είπε και ο Νίκος, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Τα σημαντικά και για τον Πάο καλά και για τον Άρη είναι στο πρωτάθλημα. Καθένας για την ομάδα του βέβαια και κοιτάει και το πώς θα σώσει την παρτίδα. Ο Πάο έκανε κάποιες κινήσεις. Στον Άρη δεν βλέπω άκρα του τάφου σιωπή. Και ενώ έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι πρέπει, γιατί η Λάρισα θεωρώ εγώ, όσο και αν ακουστεί κάπως, ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τον Ηρακλή. Περίμενα τουλάχιστον μία αλλαγή. Δεν ξέρω αν θα γίνει μέχρι το Σάββατο. Δύσκολο το βλέπω. Ποντάρουν προφανώς. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και ποντάρουν προφανώς ότι παλαιοί είναι εύκολα, δύσκολα θα κερδίσουμε. Δεν υπάρχει όμως αυτό το πράγμα. Εγώ επαναλαμβάνω. Και όπως βλέπουμε, και οι διαιτησίες είναι 50 ρίσιες. Στη δύσκολη θα σου δώσει και ένα σφύριγμα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Το είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Και θα παίξει ο Άρης τα ρέστα του, όπως είπε και ο Νίκος τώρα για το παιχνίδι, γιατί ο Άρης, επαναλαμβάνω, ακολουθεί το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, έτσι. Την άλλη εβδομάδα, αν έχει κερδίσει τη Λάρισα, πάει να παίξει τα ρέστα του Ιωνικός Άρης. Σε ένα μάτς που, αν μπορεί, πρέπει να πάρει και την διαφορά, γιατί εδώ έχασε με 4 πόνους από τον Ιωνικό. Άρα θέλει να κερδίσει με πάνω από 4. Πρώτη θα θέλει να κερδίσει. Ναι, αρχικά και μετά να πάρει. Αν όμως βέβαια, ναι, εντάξει. Και, τώρα βέβαια, τώρα 4 πόντι διαφορά. Αν κερδίσει, λογικά λέει, θα το περάσει. Τι να σου πω, μπορεί να κερδίσει με 2 με 3 και 2 πόντου να είναι. Μα και η νίκη μετράει αρχικά. Αυτό βέβαια είναι μια πολύ ωραία τέτοια. Αν είναι 2 πόντου, λογικά δεν λέμε 2 πόντου σου κάνει φάουλ ο άλλο για να πα στι βολέ και μπα και τι χάσει να κάνει. Θα κάνει φάουλ όμω, άμα είναι 2 πόντου, να πάει 4 ή 5 ή άμα είναι 3. Εδώ είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Λέμε σε περίπτωση που πάει έτσι το μάτ. Λοιπόν. Θα βάλουμε λίγο το χαλάκι, θα βγάλουμε τον Τάσο, τον Τρέ, για να μας πει και αυτός το σχόλιο του και θα συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε τα σχόλια. Έχουμε επικαιρότητα, είπαμε, έχει ψωμάκι και για Άρη και για ΠΑΟΚ. Τον βρήκαμε τον κύριο Τρέγια, για να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Ζάχο και σε όλο το κρατήριο της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, σε όλο το κρατήριο του Λίμπερο. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Αρχικά πρέπει να σε αποθεώσουμε γιατί έδωσες ποδοσφαιρική γνώση, μοίρασες. Μπασκετική γνώση, να πούμε την αλήθεια. Γιατί όταν μιλούσαμε για το τι είναι η Dijon και τα λοιπά, έστειλε κατευθείαν μήνυμα. Εγώ άργησα να το δω. Την γαλλική. Ότι είναι γαλλική και είναι η πρώτη στον όμιλο. Αμπάσκετο είναι. Τι μοίρασε γνώση, αμπάσκετο είναι. Όχι, μεγάλη μπασκετόφατσα είναι ο Τρέγια. Είδε μια μπάλα του μπάσκετ που μου λέει μεγάλο πορτοκάλι. Τάσο, τι λέει ρε? Τώρα καταλαβαίνω το Θοδωρή από τη Γερμανία που παίρνει τηλέφωνο και μιλάμε εμείς, όταν είμαι στο στούντιο και δεν μιλάει αυτός. Αυτό ήταν καλό. Θοδωρή μου, αν μ' ακούσε έχεις δίκιο, εγώ είμαι απόλυτα. Ζητάω συγγνώμη, ταπεινά Θοδωρή. Αυτό ήταν καλό. Θα σου φέρει και παντελονάκι, θα φας παντελονάκι, άντε. Ναι, του χωρεμένου. Πήρε την μπλούζα, πάει και το παντελονάκι. Ήταν σετ. Έλα, πάμε. Πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Είναι ευρέως γνωστό ότι ο κύριος Τρέγιας στα εφηβικά του χρόνια έπαιζε μπάσκετ κανονικά με δελτίο κτλ. Σκάιλς τον φωνάζανε. Σκάιλς. Ναι, Σκάιλς δεν με φωνάζανε γιατί φορούσε γυαλιά από τότε, να μου κατάλαβες. Δεν θυμάμαι το μικρό όνομα του Σκάιλς, να πω την αλήθεια. Αλλά καταρχήν, επειδή δεν έχω επαφή με τηλεόραση κτλ., πείτε μου λίγο τι γίνεται στο ΠΑΟΚ Dijon. Τελείωσε το μάτς. Γι' αυτό σε βγάλαμε. Τελείωσε ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 77-84.
χάσαμε. Κρίμα. Ο Σχίδας είναι καλά το παλικάρι, γιατί κάτι άκουγα. Δεν είπε, να σου πω την αλήθεια, αλλά εφόσον σηκώθηκε και τον πήγαν στο ιατρείο, νομίζω ότι δεν υπάρχει κίνδυνο. Περαστικά να είναι, περαστικά. Αυτό το μάτσε, καλά ήταν το κέρδισε ο Πάουκ, αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον είναι το μάτσο Σαββατοκύριακο στο μπάσκετ με τον Ιωνικό, έτσι. Δηλαδή είναι ένα από τα παιχνίδια που πρέπει να τα κερδίσει ο Πάουκ, αν θέλει να. Ελπίζει σε εταιρεία. Ήρθε, ο Ιωνικός ανακοίνωσε, το είπα και στον Νίκο, τον Lucky Jones. Τον Lucky Jones, ο παλιός παίκτη του Πάουκ. Ο οποίος πρώτης δηλώσει είπε θα βάλω 30 πόντους, λέει, και θα τους ρίξω Α2, έτσι είπε. Εντάξει, εντάξει. Δεν τα λέω. Ο Lucky Jones. Απλά τα λόγια πρέπει να υλοποιούνται για να γίνονται πράγματα. Σωστό, σωστό. Γιατί με τα λόγια, παλάτια χτίζουμε. Σωστό και αυτό. Πάμε λίγο στα κύπελα. Νομίζω ότι ο Άρης πέτυχε χθες το στόχο του. Τον πρώτο στόχο του, γιατί ο μεγάλος στόχος του για τον Άρη, αν δεν απατώμε και κατά την άποψη όλης της χρονιάς του κύριου Ντρούλινγκ, είναι η κατάκτηση του κυπέλλου. Βέβαια, βέβαια. Δεν λοιπόν, άκουσες, δεν άκουσες. Σου δίνω μια τέτοια, σου δίνω μια assist για τη νέα πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι είναι Αριανάκη άρρωστο. Το άκουσες αυτό, το ξέρεις? Ποια είναι η πρόεδρο της Δημοκρατίας? Δεν είναι καθόλου. Α, ήσουν και στον. Είχε δουλειά. Βγήκε στο γιατρό ήμασταν. Εκατερίνη Σακελαροπούλου. Θεσσαλονικιά. Εκατερίνη τι? Σακελαροπούλου. Πρόεδρος του ΣΤΕ. Του ΣΤΕ, δεν ξέρεις τι είναι. Του ΣΤΕ. Τι με νοιάζει, ρε φίλε, με τι είναι το ΣΤΕ και το ΠΕΔ. Πρόεδρος Δημοκρατίας θα γίνει, πρώτος πολίτης της χώρας, ρε φίλε. Και τι κάνει ο πρόεδρος Δημοκρατίας? Δίνει δηλαδή το κύπελο στον κυπελούχο, αυτό κάνει. Ένα πιόνι είναι, ρε φίλε. Γλάστρα μπορεί να είναι. Δεν υιοθετούμε ούτε τη δικιά σου άποψη, ούτε τη δικιά μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν την υιοθετώ εγώ τη δικιά σου. Δεν υιοθετούμε, δηλαδή εμείς δεν είμαστε πολίτες, ψηφίζουμε, δεν μπορούμε να έχουμε άποψη. Δεν μπορώ να λες τώρα γλάστρα εγώ και εσύ πιόνι. Τι είναι αυτά, ραδιοφωνικά? Για μένα είναι, ρε φίλε, ισχύει. Για μένα είναι ένα πιόνι, δεν είναι κάτι. Αρμοδιότητες μπορούμε να πούμε, αυτό μπορούμε να δηλαδή πούμε. Δηλαδή, άμα ρωτήσουμε τώρα το ακρατήριο όλο του Λίμπερο ή και εσάς, παραδοσιακά, όλοι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας, σαν Τετάκηδες, Στεφανόπουλοι, διακοσμητικά, κτλ. Διακοσμητικά στοιχεία. Τι προσέφεραν, τι πρωτοβουλία είχαν και ωφελήθηκε ο τόπος. Ή σε ποια δυσκολία, ξέρω εγώ, της χώρας μας, ανταποκρίθηκαν θετικά προς τον ελληνικό λαό. Και όμως, θα μου πείτε μια περίπτωση. Θα σου πω όχι, θα σου πω κάτι άλλο. Βέβαια, δεν γίνεται ποτέ. Αυτά τα νομοσχέδια που περνάνε, δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό όταν δεν είμαι κάτι σίγουρος, δεν μπορώ, δεν το λέω 100%. Αν δεν τα υπογράψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή η πρόεδρος τώρα, δεν γίνονται νόμοι του κράτους, το ξέρεις αυτό. Δεν γίνεται να μην τα υπογράψει δεν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν τα υπογράφει, δεν γίνεται. Γιατί το πρόεδρος της Δημοκρατίας, το βγάζει εκάστοτε κυβέρνηση και δεν καταλαβαίνει. Τάσο, λέω ότι έχει τη δυνατότητα να μην το υπογράψει. Θεωρητικά έχει το δικαίωμα να το υπογράψει. Αλλά και εγώ γι' αυτό είπα, την επιόνια. Δηλαδή ο κύριος Παυλόπουλος, ο Προκόπης, δεν μπορούσε στο μακεδονικό το θέμα της Μακεδονίας να πει όχι, ρε. Μπορούσε να πει όχι, τίποτε, να πουλήσουμε τη Μακεδονία. Και ξέρεις, δεν το δέχομαι εγώ. Ξέρεις γιατί στο λέω, πριν τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε να περάσει στο τέλος κάποιες αυτά με τους δικαστικούς πάλι, κάποιες αλλαγές, τις οποίες δεν τις υπέγραψε ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Ναι. Κατάλαβες. Γιατί εκλογές. Βέβαια, γιατί ήταν εκλογές σε 2 εβδομάδες και σου λέει δεν το υπογράφω και δεν πέρασε. Και οι άλλοι βάλαν άλλους. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω. Θεωρώ ότι ακολουθεί την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Σωστό αυτό. Με κλειστά μάτια. Σωστό αυτό. Και το κλείνουμε εδώ το θέμα, γιατί δεν θα τελειώσει ποτέ η κουβέντα. Ούτε αύριο. Λοιπόν, ο Άρης λοιπόν πέρασε στους 8. Πότε είναι η κλήρωση? Αυτό λέγαμε. Λογικά τώρα τι να σου πω, όπως λέει και ο Σέρος, η Παρασκευή Δευτέρα πρέπει να είναι. Ένα από τα δύο. Ο ΠΑΟΚ πέρασε πανηγυρικά και ο Παναθηναϊκός με τα. Παναθηναϊκός με τα χίλια ζώα. Με τον Ζάβο παρακαλούσε να περάσει τα Γιάννενα, είμαι σίγουρος. Όχι, βέβαια, δεν το φοβάμαι. Τον Παναθηναϊκό φοβηθώ. Τέσσερα. Τον Παναθηναϊκό το φοβάσαι? Όχι, ρε φίλε, δεν λέω ότι, εγώ με φοβάται τον Παναθηναϊκό, αλλά φοβηθώ αυτόν τον Παναθηναϊκό. 4 τον έριξα εδώ και 0-0 πήρα άνετο εκεί. Λοιπόν. Τι εγώ τον περίμενα τον Άρη να κερδίσει πιο εύκολα χθες. Αλλά είδα μια Ξάνθη στο πρώτο ημίχρονο, η οποία μπορούσε να είχε προηγηθεί και με 2 γκολ. Πώς θα γινόταν αυτό, με μία φορά πέρασε τη σέντρα να βάλει 2 γκολ. Καλά, την πρώτη φάση δηλαδή ποιος την έχει κάνει την εικόνα? Α, ναι, και άλλη μία φάση έχει. Έχεις δίκιο. Έχει δηλαδή τη φάση του γκολ που υπάρχει υποψία offside. Και υπάρχει υποψία. Στο γκολ της Ξάνθης. Υποψία λες. Από ότι. Κοίταξε, δεν το είδα τη φάση καλά. Την είδα μισή φορά. Ναι. Και από ό,τι άκουσα, γιατί ήμουν στο προπόεδρο και εκείνη τη στιγμή, είπε ο speaker. Οριακή λέει η φάση. Τώρα τι να σου πω, δεν το είδα. Ο speaker δεν είπε οριακή. Ο speaker είπε ένα μέτρο offside.
Εκτός αν ακούσαμε άλλο speaker εσύ. Μα δε, ρε φίλε, δεν θα μου αλλάξει τώρα αυτά που άκουσα αυτιά μου. Ο speaker από το συνδρομητικό είπε ότι η φάση είναι οριακή. Ωραία. Okay. Αυτό είπε. Ωραία. Τώρα τέλος πάντων, ο VAR δεν υπάρχει στο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι είναι offside, 1100 είναι το δεύτερο γκολ του Άρη. Του Άρη. Πρόσεξε, του Άρη που δεν είναι οριακό, είναι όντως μπροστά, αλλά πολύ πιο λίγο από τις Ξάνθης. Μου το λες σίγουρο και τις Ξάνθης μου λες οριακό. Τέλος πάντων, η άποψή σου. Okay. Ναι. Τέλος πάντων. Υπάρχει η μπούκα του κυρίου Γαρυπίδη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συλλαλητήρια. Στον Ανάπαυλα. Βέβαια. Ήταν και ο υφυπουργός πολιτισμού και αθλητισμού και ο κύριος Αθηνάκης. Ήταν στις θέσεις των επισήμων, ναι. Ναι. Σκέφτεστε να ήταν στην Τούμπα ο Αυγενάκης και να έμπαινε ο Σαββίδης να έκανε μπούκα. Τι μπούκα σε έκανε. Κανένα διαιτητή, ξέρω εγώ, στο ημίχρονο για να διαμαρτυρηθεί. Τι θα γινόταν σήμερα. Εντάξει, πώς το λένε, ο Αυγενάκης, ο ανάλογος δεν ήταν στην Τούμπα, αλλά στη σουίτα του κυρίου Σαββίδη ήταν μια χαρά ο Τσακαλώτης. Ο Αυγενάκης, ο οποίος ήταν. Και ο Τάσος ο Κάκος. Συνοδευόμενος από προστασία. Η οποία είναι και στον κύριο Μαρινάκη. Υπάρχουν και φωτογραφίες. Δεν τα ξέρω. Αυτά αν τα ξέρεις και έχεις κάποιες τέτοιες. Ναι, υπάρχουν να σε στείλω φωτογραφικό υλικό. Δεν το ξέρω εγώ σήμερα. Ναι, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν... όχι. Άλλη μια απόδειξη ότι τέλος πάντων τα πράγματα είναι ευκολονόητα. Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη για να καταλάβουμε όλοι το τι γίνεται και όλοι το ποιοι συνεργάζονται μεταξύ τους. Είναι αυτό που λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μόνος του. Και πρέπει να πορευτεί μόνος. Αυτό με το καταλάβουν όλοι στον οργανισμό. Δηλώσεις για τη Νέα Ντούμπα είπε θα βοηθήσουμε ο κύριος Αυγενάκης. Κοίταξε, με το θα το λέει και ο Αντρέας και μείναμε στο θα. Καλά, ξεκίνα εσύ και αν δεν σε βοηθήσει τότε μιλάς. Ξεκίνα, ρίξτε το πρώτο να πέσει αυτό, να κάνετε ένα άλλο. Να δούμε αν θα βοηθήσουν. Λοιπόν, αυτό που κρατάω από το σημερινό ΠΑΟΚ, βέβαια η υπόθεση πρόκριση είχε κριθεί στο Ηράκλειο, στο πρώτο μάτς. Ένας ΠΑΟΚ πολύ ανανεωμένος, που έπαιξε μέσα και ο Λάμπρου πρώτη φορά, το παιδί στην εντεκάδα, και ο Στοχ, μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από 2,5 μήνες νομίζω, μπήκε και ο Ροντρίγκο μέσα, για να ξεκουραστούν κάποιοι ποδοσφαιριστές, Αγκούστο στο κέντρο, Πασχαλάκης επιστροφή, το προβλέψαμε ότι θα παίξει άλλη μια φορά, είδαμε και τον πιτσιρικά τον Μιχαηλίδη, ο οποίος πραγματικά έκανε τεμπούντο το παιδί, πρώτο επίσημο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Μια πολύ σημαντική στιγμή για τον πιτσιρικά, γι' αυτό και το αναφέρω. Γιατί είναι σημαντικό να τα λέμε, παιδιά, για όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες που από την ηλικία των 5-6 χρονών και αυτοί και οι οικογένειές τους τρέχουν στα γήπεδα με κρύα, με βροχές, με το ένα μετάλλο, με αντίξιες συνθήκες, με τους μανατζαρέους, με τα όσα γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή, γι' αυτό και το αναφέρω και μπράβο στο παλικαράκι αυτό για το ζήλο που έχει επιδείξει, για τη δουλειά που έχει κάνει. Ο οποίος σήμερα επιβραβεύτηκε με την πρώτη του συμμετοχή στην ομάδα της καρδιάς του, όπως δήλωσε το παιδί, γιατί μετά το τέλος του αγώνα στα αποδυτήρια ήταν αρκετά συγκινημένος ο πιτσιρικάς ο Μιχαηλίδης, ο οποίος δάκρυσε και είπε: έπαιξα στην ομάδα της καρδιάς μου, γι' αυτό λέει τα δάκρυα συγκίνηση κτλ. Έτσι, εντελώς ενδεικτικά τιμή σε Ένεκεν για την προσπάθεια που κάνουν όλοι αυτοί οι πιτσιρικάδες και να συνεχίσουν να την κάνουν. Λοιπόν, αυτό που κρατάω από το σημερινό μάτς είναι η παρουσία του Λάμπρου. Που τότε είχα πει πάρα πολλά για τα 300 χιλιάρικα που είχε πάρει ο Ηρακλής από τον Ιβάν Σαββίδη. Και εγώ τα είχα χλεβάσει και εγώ το είχα κατηγορήσει. Όπως και ο υπόλοιπος όχλος, θέλω να πιστεύω. Αλλά αυτό το παιδί και στο εξωτερικό που πήγε και σήμερα που άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά έδειξε ότι πραγματικά έχει δυνατότητες και ότι αξίζει χρόνο συμμετοχής. Αξίζει να του δώσει χρόνο συμμετοχής ο Φερέιρα στα επόμενα μάτς. Πρωταθλήματος κυπέλου κτλ. Έχει βάλει ένα καταπληκτικό γκολ, ένα φανταστικό γκολ. Δεν ξέρω αν το έχει δει, Ζάχο. Ο Στέλιος το είδε. Όχι, δεν είδα τίποτα. Το είδε, ναι. Αν υπήρχε περίπτωση έστω και 1% να αποκλειστεί, δεν θα το βλέπα το μάτσο, εφόσον δεν υπήρχε. Ναι, από το πείσμα του κυπέλου. Ζάχο, τώρα χωρίς πλακά, πέρα από το καλαμπούρι και την καζόνα. Έχει βάλει το παιδί μια γκολάρα. Θα το δω. Μόνο στην Αγγλία μπαίνω. Α το περιγράψω λίγο μισό δευτερόλεπτο. Βρίσκεται. Στην επίθεση που πάω από τη θύρα 4 μεριά για να καταλάβεις, είναι στο σημειάκι του κόρερ ένα μέτρο πιο πίσω προς το κέντρο. Έχει την μπάλα μετά από διεκδίκηση την κερδίζει. Πάει προς το πλάγιο. Ένας φίλος, σε μια που το λες, ένας φίλος μου λέει ότι η μπάλα είχε περάσει, λέει το... Θα σου το πω. Α, γιατί λέω μπας και το ξέχασες. Ο φίλος θέλει οφθαλμίατρο, πες. Έχουμε καλούς οφθαλμίατρους μέσα. Θα σου πω γιατί σε αυτά είστε καλοί εσείς. Λοιπόν, αφού σου είδες εσύ. Άκου τώρα την κολάρα έχει βάλει ο Λάμπρο. Οριακό. Είναι ο κορο...
Έλα. Θα με αφήσεις ρε Μικη Μάου. Έλα. Είναι ο Λάμπρου τώρα εκεί στο πλάγιο με τον Κόνερ κοντά και είναι ο Κοροβέσης με τον Γιαννούλη, με τον αδερφό του Γιαννούλη. Όχι του Πάουκ, τον άλλο του Γιαννούλη, πες τον όφη. Mm-hmm. Και τους κάνει μια τριπλάρα ρε φίλε, τρώνε μια σακούλα και ψάχνουν από τη Ζαλόγα τους γραμμαμένοι να πάρουν. Ο Γιαννούλης με τον Κοροβέση κοιτιούνται μεταξύ τους και λένε πού πήγε αυτός. Ο Λάμπρου, από το Λιμνιό το θεωρώ πολύ καλύτερο παίκτη. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Κάνε τη σακούλα, κάνε την τριπλάρα. Κάνε την τριπλάρα που δεν έχει ξαναγίνει αυτή η τρίπλα. Φέτος. Δεν έχει ο Λιμνιός. Παίρνει όλη τη γραμμή του κόρνερ προς τη μεγάλη περιοχή, προς την εστία. Συγκλίνει λίγο προς το πέναλτι και ρίχνει ένα κεραυνό ρεζάχου στο αριστερό γάμα. Θα το δω, θα το δω μετά. Σου μιλάω για μια γκολάρα, ζαλίστηκα. Ζαλίστηκα, ειλικρινά σου μιλάω. Μπράβο στο παλικαράκι αυτό ο οποίος μοίρασε και ασίστ. Είχε συμμετοχή σε πολλές φάσεις, είχε δοκάρει. Έδειξε ότι ξέρει να παίζει και χωρίς την μπάλα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή 22χρονο. Αυτό δείχνει ποδοσφαιρική παιδεία και πραγματικά θεωρώ ότι είτε παίξει τον ΠΑΟΚ είτε παίξει άλλη ομάδα, αυτό το παιδί το μέλλον του ανήκει, αν δεν πάρουν τα μυαλά του αέρα και αν έχει αυτή τη σταθερή απόδοση. Και το κλείνω εδώ το κεφάλαιο Λάμπρου. Να σου κάνω από ένα φίλο, τον Κώστα, ο οποίος μου. Εγώ δεν το ήξερα, δεν ήμουν χθες στο γήπεδο, εδώ πέρα ήμουν όπως ξέρεις. Λέει ο Αβγενάκης ήρθε στο γήπεδο στο 60 λεπτό. Στο 60 λεπτό ήρθε, δεν ήταν από την αρχή. Ο Καρυπίδης μπήκε, λέει, στο ημίχρονο και όπως έχει το δικαίωμα σαν τέτοιος να διαμαρτυρθεί. Και επίσης μου λέει, πες στον Τάσο, το φουσκωτό λέει το συνδέει με τον τέτοιο, που μπορεί να υπάρχει σύνδεση, λέει όντως. Μπορεί να υπάρχει όπως λέει. Το νομικό λέει όμως λέει που βάλανε για να υπερασπιστεί αυτόν που δολοφονήθηκε ή σκοτώθηκε από τους αυτούς εδώ πέρα που είναι ο ίδιος με το δικηγόρο του Ιουνιβάν δεν μας είπε λέει τίποτα ο Τάσος. Για απάντηση. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Ειλικρινά πες το φίλο τον Κώστα. Δεν το γνωρίζω. Okay. Το δέχομαι. Ούτε γνώριζα ότι ο κύριος Αβγενάκης είδε στο 60 λεπτό. Ναι, και εγώ δεν το ξέρω. Okay. Και εγώ δεν το ξέρω, το διάβασα. Ναι, οκ. Ναι, εντάξει. Ωραία, βγάλω τον Αβγενάκη Κωνσταντίνε και σκέφτομαι να κάνει ξανά μπούκα ο Ιβάν. Αν θα τον κάνω σωματικό έλεγχο, να πούμε να ξέρει. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, όσο για το πλάγιο που λέει ο άλλος ο φίλος, ο Αντρέας, ποιος το είπε, για την μπάλα που βγήκε. Ναι. Ο Ανδρέας, ναι. Φίλε Αντρέα, η μπάλα για να δώσει ο υπόπτης out, γιατί ο υπόπτης είναι μπροστά στην φάση. Ναι. Μπείτε και δείτε το όλοι. Ναι, ο υπόπτης είναι όχι μπροστά. Ναι. Ναι, δεν έχει βγει ολόκληρη η μπάλα. Δεν έχει σημασία. Το 0-3 ήταν το πρώτο ματσά, είναι τίποτα άλλο, θα σου το έλεγα. Άλλο λέω ρε παιδιά, για να ξέρουμε αν είναι έγκυρο τον κόλλη ή όχι. Δεν έχει βγει ολόκληρη η μπάλα. Ακουμπάει τη γραμμή. Οπότε δεν είναι out. Οπότε το γκολ είναι κανονικότατο. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά. 7-1 συνολικό σκορ σε δύο μάτσε με το Νόφι. Ποιον θες αντίπαλο εδώ μας είπες. Άσε το, δεν θέλω. Ποια, σου λέγανε ρητά. Πρόκριση 8, ναι. Τώρα θα σου πω. Ναι. Για πρόκριση 8 για την ομάδα η οποία είναι η κάτοχος του κυπέλου Ελλάδος τα τελευταία τρία συνεχόμενα χρόνια. Και αυτό αποτελεί άλλο ένα ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο που όμοιό του άλλη ομάδα δεν έχει καταφέρει να το κάνει τρία συνεχόμενα χρόνια με την ίδια ομάδα να πει τρία χρόνια. Σίγουρα αυτό το λέει συνέχεια, είναι έτσι. Δεν το έχω ψάξει εγώ να πω την αλήθεια. Έτσι είναι, ψάξτε όσο θέλεις. Δεν υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα που να έχει παίξει τρεις τελικούς με την ίδια ομάδα και να το έχει πάρει. Να έχει πάρει τρία συνεχόμενα, υπάρχει, άσε με την ίδια ομάδα, ρε. Έχει πάρει κάποιος ο Ολυμπιακός, έχει πάρει τρία συνεχόμενα ο Παναθηναϊκός. Όχι, νομίζω όχι. Έλα, Κώστα, Αντρέα, γκουγκλάρετε, έλα. Έλα, και εγώ θα γκουγκλάρω. Για πες μας τώρα, γιατί είναι παρά ένα λεπτό. Ποιον θα πες, σου έλεγε ρε φίλε, εσύ ό,τι πεις Τάσο, αυτό θα είναι η κληροτήρα. Τον Ολυμπιακό θέλω να τον καθαρίσω τώρα. Και στο τελικό θέλω τον Άρη, μέσα στην Αθήνα να παίξουμε, με ξένο διαιτητή. Για να γίνει τέταρτη συνεχόμενη κατάκτηση του κυπέλου. Άρης ΠΑΟΚ στην Αθήνα δεν πρόκειται να γίνει τελικός. Γιατί? Δεν θα αφήσουν να γίνει στην Αθήνα τελικός. Όχι, ρε φίλε, εκεί είναι ορισμένο να γίνει ο τελικός. Δεν, και εγώ έτσι νομίζω. Και να δούμε τότε ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη εκδρομή. Στην Αθήνα, Άρης ΠΑΟΚ. Έχει γίνει, άστον. Να δούμε τότε ποιος θα συνεχίσει να είναι για 51 χρόνια τίτλος, γιατί 51 ήταν και ο ΠΑΟΚ. 52 δεν έγινε, κατάλαβες. Μην λες πολλά, γιατί. Θα τα δούμε όλα τα στο τελικό. Εγώ θέλω λοιπόν τώρα στα προμηθευτικά να καθαρίσω την ομάδα της κυβερνήσεως, να καθαρίσω τα γαϊδεμένα παιδιά του δημοσίου. Έτσι, όμορφα, ωραία, να σου ανοίξω και σε έναν τον δρόμο να έχεις παραπάνω ελπίδες. Και πολύ. Να έρθει στο τελικό ας κερδίσει ο καλύτερος, ο πιο ποιοτικότερος, αυτός που το θέλει παραπάνω. Ναι, βέβαια, ο καλύτερος θα εκείνη την ημέρα. Γιατί μπορεί να είσαι ο καλύτερος
Και να τα λέμε και όλα, γιατί χρειάζεται και ο παράγοντας τύχη. Έτσι. Εντάξει. Έτσι. Όπως το. Ναι. Όπως, βέβαια, ο Άρης τον παράγοντα τύχη τον εξάντλησε στο μάτσο ο Κλάδης Βικελίδης που είχε 4 στα 4. 4 πέναλτι να παρούσε, ένα θα χάσει. Ενώ εσύ πέρσι που κέρδισε στο Χαρλάο δεν ήσουν τυχερός. Που απ' έξω άλλο το πέναλτι με το πεντικιούρ μανικιούρ. Και σήκω καθόλου κάνω. Το άλλο σηκώνει δύο λεπτά. Δύο λεπτά ήταν σηκωμένο το ταμπελάκι. Έχω χάσει άλλες δύο φάσεις. Σε λίγο. Ο Άρης δεν έχασε άλλες φάσεις. Δεν είχε ο μόνο πάγο. Για το ρωτήσουν πέρσι, αγόρι μου. Τι ήμουνα. Και κάτι τελευταίο. Άντε, κλείσουμε αυτό. Πώς τα φέρνει η Ρουσλάνα η τύχη, ρε Σιδράκο. Πώς τα φέρνει η Ρουσλάνα. Και θα πάω με τη δική σου πεπατημένη. Για πρώτη φορά. Με τη δική, με τη δική σου πεπατημένη, αυτή τη λέξη τη χρησιμοποιώ από σένα. Α, ευχαριστώ πολύ. Άρα κάτι μαθαίνω. Λέγοντας και πέρσι, και πέρσι, και φέτος, γιατί πέρσι πίστευες πολύ περισσότερο ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα, το έλεγες από τη δεύτερη, τρίτη αγωνιστική. Τι έλεγα, ότι θα πάρει το πρωτάθλημα από ΠΑΟΚ. Ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, το κύπελο δεν έλεγα. Το κύπελο δεν έλεγα, το πρωτάθλημα έλεγα. Όποια ομάδα παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Θέλοντας να μεταφέρεις με μεταφορική έννοια προς τα έξω ότι ο ΠΑΟΚ έχει. Φύλλα προσκύμενες ομάδες προς αυτόν. Έβαζε τους τιμωρημένους και τους τιμωρημένους. Όλο τυχαίως, ναι. Οι ομάδες που παίζουν με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ας πούμε τα Γιάννενα. Ναι. Εσύ τα Γιάννενα, έτσι. Ναι, ναι. Έχουν εξτραυματίες. Ναι. Ή δεν παίζουν με κάρτες κτλ. Τώρα που παίζει ο Ολυμπιακός Άρης. Ναι. Και δηλώθηκε με ο καλύτερος σου παίκτης. Έτσι, σωστά. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Ολοκληρώσω. Μη σε πιάνει η καθόλου, μα καθόλου. Μα εγώ το ζήτησα. Κάτσε να ακούσεις και να μας απαντήσεις. Μα το εγώ το ζήτησα. Να εγώ το ζήτησα. Τι να απαντήσω. Εγώ το ζήτησα. Μη σαλτιδίζεις. Μη γίνεσαι μαθήλακος. Εσύ άλλος. Δεν είσαι αυτό. Αυτό άμα μιλάει. Τελείωνε και να σου απαντήσω. Άντε να με κάνεις να πάω να μάξω το στούντιο τα πω. Όχι, ναι, ναι, θα έχουμε φύγει, είναι 10 και ένα λεπτό. Λοιπόν, άκουσε με τώρα λίγο. Πάμε. Πώς γίνεται έτσι και γυρνάει η τύχη και τα λεγόμενά σου σου γυρίζουν μπούμεραγκ τώρα, γιατί ο καλύτερος σου παίκτης, ο Σάσα, έτσι, και ο άλλος ο, πώς το λένε, ο Μπρούνο Γκάμα, έτσι, δηλώθηκανε να μην παίξουν με τον Ολυμπιακό. Ναι, ενώ έχει τρία εύκολα μάτς θεωρητικά μετά, με Πανιόνιο, Πανετολικό και Ξάδι. Είναι εύκολα με τον Πανετολικό. Φίλε, είναι πολύ πιο εύκολα τα μάτια από ότι με τον Ολυμπιακό. Φυσικά. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται το Σάσα. Όταν τελειώσει θα απαντήσω. Όταν τελειώσει, να μην σε διακόψω. Ναι, δεν χρειάζεται τον Γκάμα, γιατί από ό,τι ακούω, ο Τόνσο είναι εκτός. Και σήμερα μαθαίνω ότι και ο Κουέστα υπάρχει πρόβλημα και ενδέχεται να μην παίξει. Δηλαδή ο Άρης θα πάει με τη μισή του ομάδα να παίξει μέσα στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό που χθες άνοιξε το παιχνίδι στοιχηματικά και τον δίνει 1-22 τον πρώτο με τον τέταρτο. Ωραία. Κατά τα λεγόμενα του κύριου Καραπαπάρα. Καραπαπά, με συγχωρείτε, λάθος. Κατά τα λεγόμενα του κύριου Καραπαπά. Γιατί όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη, ήταν πάλι ο πρώτος με τον τέταρτο. Και τον πείραξε που έδισε ένα 22 τον ΠΑΟΚ. Τώρα όμως δεν μιλάει ο κύριος Καραπαπάς. Όπως δεν θα μιλήσει και ο Άρης, θα απαντήσω δεν θα ζητήσει ξένο διαιτητή, δεν θα ζητήσει ξένο διαιτητή, ούτε θα κάνει κιχ αν ορίσουν ένα διαιτητή τον οποιοδήποτε. Θα είστε Παναγίες. Τελείωσε. Θα είστε yes men και θα βαράτε προσοχές όλη την εβδομάδα μπροστά στην ομάδα του Ευάγγελου Μαρινάκη. Να απαντήσω. Προσοχή να τελειώσεις. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο και να μας πεις γιατί τι έγινε με τον Μενέντεθ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαιριστών για τις συνθήκες που προπονείται μόνος του, που προπονείται σε βρώμικες τουαλέτες μέσα και πάει να κάνει μπάνιο κτλ. Γιατί υπάρχει και το σχετικό βίντεο, ωραία. Θα το ανεβάσουμε εκεί που πρέπει. Έτσι, να μας εξηγήσει τι γίνεται, γιατί είπε ότι είναι απλήρωτος από τον Ιούνιο του 2019. Τελείωσες. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τρέγια, θα ακούσετε τις απαντήσεις. Να είστε καλά. Πούμε αύριο. Αύριο. Περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Και μεθαύριο, εντάξει. Και αύριο και μεθαύριο. Και καλή επιτυχία και στην άλλη την εκπομπή. Ποια είναι η άλλη εκπομπή, δεν κατάλαβα. Μετά τις 11, ώρα για Άρη. Τον έκλεισα. Λοιπόν, ένα-ένα. Βλέπω το ρεπορτάζ του Άρη, το ξέρεις καλά, αν και περάσαμε, θα πρέπει να απαντήσω, δεν μπορώ να το αφήσω για μετά. Λοιπόν, και θα κάνουμε το διάλειμμα. Βλέπω το ρεπορτάζ του Άρη, το ξέρεις πολύ καλά. Πολύ καλύτερα και από τον, όπως λες, και από τον Βαθύλακο, το ξέρεις. Όπως εσύ λες για τον Βαθύλακο, έτσι θα πω και εσένα. Πώς ξέρεις όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Παίζει η ομάδα σου για πρωτάθλημα και ξέρεις το βίντεο του Μενέντεθ. Το βίντεο του Μενέντεθ. Έγινε χαμούλης. Έγινε χαμούλης. Βέβαια, ήξερε το βίντεο του Μενέντεθ, δεν ήξερε μετά την απάντησή του που είπε ότι έχω πληρωθεί κανονικά και το βίντεο δεν είναι από τα αποδυτήρια του Άρη. Αλλά είναι, κάνει δύο προπονήσεις πρωί και απόγευμα, δεν θυμάμαι που είναι η δεύτερη σε κάτι πανεπιστήμια κάπου εδώ
και ήταν από εκεί. Αυτό προφανώς δεν μπόρεσες από τα έκθυρα 4 να το πληροφορηθείς καλά. Όσο για τα άλλα, δεν ξέρω αν το ξέρεις, ούτε χθες έπαιξε ο τέτοιος ο Μπρουνο Γκάμα. Τραυματίας είναι. Ο Δε Κουέστα σακατεύτηκε 3 μήνες στην Τούμπα. Και προχθές ξανατραυματίστηκε με τη Λάρισα. Αν δεν τα έβλεπες, αλλά και αυτά να μην υπήρχαν, με ποιον ήθελες να τους βάλω? Με αυτόν που έχω 10% να κερδίσω ή με αυτόν που πρέπει να κερδίσω? Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα και θα δώσω λογαριασμό στον Μπαοξή, όχι σε σένα, στον οποιοδήποτε, που θα βάλω. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Εγώ λέω με τα τσικό να κατέβει, Τάσο. Εγώ αυτή ήταν η πρότασή μου, όχι με τέτοιο. Παίξαμε 4 μάτς 11 μέρες, πρόσεξε, με την ίδια ενδεκάδα. Εμείς δεν είμαστε στους Big Four και έχουμε και μπαν από τις μεταγραφές. Μήπως δεν σου είπανε ποιος υποκίνησε αυτό το μπαν? Όλα τα πληροφορείσαι εκτός από αυτά που έχουν σχέση με την ομάδα σου? Ποιος είναι ο δικηγόρος του συστών έμαθες? Ποιος είναι ο δικηγόρος του συστών έμαθες? Θα μας τα πεις αύριο, να το πληροφορηθείς. Ποιος είναι ο δικηγόρος του συστών που ξεκίνησε αυτή την ιστορία, που δεν θα έχει φυσικά αίσιο τέλος? Το μόνο καλό τέλος που θα έχει να μην προλάβουμε τις μεταγραφές. Τέταρτη φορά θα ρωτήσω, ποιος είναι ο δικηγόρος του συστών έμαθες? Όταν μάθεις, αύριο να έρθεις διαβασμένος, να μας πεις ποιος είναι ο δικηγόρος του συστών και γιατί έγινε όλο αυτό το τέτοιο που αν, που δεν υπάρχει καμία ελπίδα να κάνει, γιατί θα γίνει, θα πάρει μαζί του πάρα πολλές ομάδες και πάρα πολλούς παίκτες, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, και του Άρη το πρόβλημα θα είναι πολύ μικρότερο από όσο άλλων ομάδων. Εντάξει, αύριο σε περιμένω να μας πεις ποιος είναι ο δικηγόρος του συστών στη Βραζιλία. Απίστευτο. Στην Βραζιλία, ποιος είναι ο δικηγόρος του συστών? Δεν ζητώ κανένα τρελό πράγμα. Το γκουγκλάρι. Google. Όπως εγώ θα γκουγκλάρω να δω αν αυτό που μας λες, γιατί μου το λες καιρό, ότι είναι ο ΠΑΟΚ η ομάδα με τα 3 συνεχόμενα. Εντάξει, είναι όντως με τα 3. Αν το έχει κάνει όλη η ομάδα, δεν το έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Και το έχει κάνει. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει. Δεδομένο. Δεν το έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Είπε όμως με την, με την ίδια ομάδα. Αυτό είναι καλό τέτοιο. Καλή τρίπλα. Με την ίδια ομάδα. Άρα, δεν ξέρω. Με την ίδια ομάδα σίγουρα. Ίδιος τελικός 3 συνεχόμενες φορές δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή, ούτε καν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 3 φορές να έχουν παίξει τελικό συνεχόμενα κιόλα, ούτε μία στο εκατομμύριο. Αλλά να μην έχει πάρει κάποιος 3 συνεχόμενα κύπελα, το βρει από αυτούς, ειδικά Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που έχουν 40 και 30. Είναι λίγο δύσκολο. Θα το ψάξουμε τώρα εδώ με το Στέλιο. Τα τελευταία χρόνια δύσκολα. Τα τελευταία δεν υπάρχει. Λέμε για όλα. Μόνο. Τα τελευταία φυσικά όχι. Τα τελευταία, αν εννοείς τα τελευταία 20-30, δεν υπάρχει περίπτωση. Μου λέει τα όλα μετράνε. Εκτός αν ο Τάσος θεωρεί ότι τα κύπελα είναι μετά το 59 και αυτά είναι τα πριν τέτοια, δεν είναι. Και είναι παλιά και δεν είναι. Τα τρίψαμε λίγο, τα γυαλίσαμε. Όντως, ο δικό μας είναι, έχει σγουριάσει, η αλήθεια είναι αυτή. Ελπίζουμε το Αριανάκι ή πρόεδρος της Δημοκρατίας να το δώσει φέτος στο Φραντ Βέλεθ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα αμέσως μετά. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές, θα έχουμε βέβαια και επικαιρότητα. Έχουμε και άλλα να σχολιάσουμε πραγματάκια έτσι από την επικαιρότητα. Έχουμε και τον μπάσκετ, δεν είπαμε τίποτα. Και για Άρη και για ΠΑΟΚ και δύο δύσκολα παιχνίδια. Θα και έχουμε και ρεπορτάζ για το Σχίζε που τραυματίστηκε. Ναι, υπάρχει ρεπορτάζ έτσι. Ρεπορτάζ. Ωραία. Μείνετε συντονισμό λοιπόν στον Λίμπερο 107,4 σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά και το διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα, τα δύο μικρόφωνα εδώ στο Λίμπερο. Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές έτσι, 23-10-287-38, ανοιχτά από αυτή τη στιγμή. Εμείς θα σχολιάσουμε αυτά που πρέπει, την επικαιρότητα. Έλεγες κάτι, Στέλιο? Ναι, έχουμε νεότερα για τον Σχίζα, ο οποίος έφυγε από το Πόξ Sports Arena και μεταφέρθηκε στο Διαβαλκανικό για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις των ιατρών του ΠΑΟΚ κάνουν λόγο πως έχει υποστεί διάσηση, οπότε αναμένουμε να δούμε το τι μελιγενέστε στην περίπτωση του παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος ισχύει, να θυμίσουμε πως σε μια προσπάθεια να σώσει την κατοχή για τον ΠΑΟΚ προσγειώθηκε με το κεφάλι στο παρκέ, έχασε τις αισθήσεις του, γύρισε η γλώσσα του και ευχόμαστε όλα να είναι καλά. Ωραία, φυσικά και ευχόμαστε να είναι καλά το παιδί, να μην έχει κανένα πρόβλημα, γιατί όντως προσγειώθηκε πολύ άσχημα στο παρκέ. Και κάτι με τη γλώσσα του είδαμε και προσπαθούσαν να βάλουν τα δάχτυλα ο γιατρός, δεν ξέρω, του ΠΑΟΚ και στο στόμα του παιδιού. Εντάξει, εφόσον είναι στο Διαβαλκανικό, δεν νομίζω ότι υπάρχει
λόγος ανησυχίας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Επαναλαμβάνω, 2310-287-38, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, πάνω στο θέμα αυτό που δημιουργήθηκε από το πρωί με τον Μενέντεθ, έναν, εγώ τουλάχιστον όσοι παρακολουθείτε εδώ πέρα τις εκπομπές με τον Τάσο στο Λίμπερο, και από πέρσι τον, όσον αφορά την αγωνιστική του αξία, θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης, βασικά δεν είναι ποδοσφαιριστής. Αυτό βέβαια δεν έχει καμία σημασία πάνω σε αυτά που προσάπτει τον Άρη, προσάπτει ότι είναι απλήρωτος και ότι έβαλε ένα βιντεάκι, ρε παιδί μου, που κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο, που δείχνει ένα πραγματικά σκουπιδότοπο. Φαίνονται κάποιες λεκάνες, άλλες σπασμένες, άλλες, τέλος πάντων. Ντουζιέρες χάλια, τουαλέτες χάλια. Βέβαια, από όσο ξέρω, το ρίσιο δεν έχει καμιά σχέση με αυτό. Βέβαια, τα έκανε κολοτούμπας, που λέει ο κύριος Ζαγόρας που θα ακολουθήσει λίγο. Κολοτούμπας! Δεν μπορώ να το κάνω σαν τον ίδιο, μοναδικός. Διότι το απόγευμα με νέα του ανάρτηση λέει ότι είναι πληρωμένος, ότι τον ειδοποίησε ο δικηγόρος ότι είναι πληρωμένος. Λογικά δεν τον έχει ειδοποιήσει ή δεν έχει e-banking να μπαίνει να βλέπει αν μπαίνουν τα λεφτά. Δεν ξέρω, εγώ έχω e-banking που έχω 200 ευρώ στο λογαριασμό μου. Αυτός προφανώς δεν το ελέγχει το e-banking του. Και φυσικά είπε ότι το βιντεάκι δεν είναι, λέει, από το Ρήσιο, αλλά με βάζουν, λέει, πάω το πρωί να κάνω προπόνηση στο Ρήσιο, δεν βλέπω κανέναν. Αυτό είναι λογικά εκείνη την ώρα που τον βάζουν, γιατί τον βάζουν να προπονείται μόνος του. Θα εξηγήσουμε και τους λόγους. Και ότι το απόγευμα πάει κάπου, δεν το θυμάμαι τώρα, μην το ψάξω, στο πανεπιστήμιο, εδώ στη γεωργική σχολή, κάπου πηγαίνει, ρε παιδί μου, σε ένα μέρος. Εκεί το έχει επιβληθεί να πηγαίνει να γυμνάζεται από την ΠΑΕ. Λοιπόν, και είπε ότι φυσικά δεν είναι από το Ρήσιο, έκανε κολοτούμπας. Βέβαια, αυτό πήρε λίγο διαστάσεις, δεν ξέρω αυτή η προ. FIFA Pro, τι ήταν αυτό, νόμιζα το παιχνίδι ήταν. Αυτή είναι η παγκόσμια, ναι. Πώς είναι ο σύνδεσμος αμεμπεβαίνουν ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα, ναι, στην Ελλάδα. Αυτό είναι παγκόσμιο, ναι. Είναι για όλους τους ποδοσφαιριστές. Και αυτοί βέβαια, να πω, εντάξει, δεν ελέγχουν πριν κάτι. Δηλαδή λέει ότι πήρε, λέει ο ποδοσφαιριστής, ότι πήραν, λέει, βιντεάκια μου χωρίς, από όλα τα βιντεάκια που βάζω, και το παρεξήγησαν, κάπως έτσι το είπε. Αυτοί δηλαδή τόσο εύκολα αποστάρουν και λένε πράγματα χωρίς να διασταυρώσουν τίποτα, χωρίς τέτοιο. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι φυσικά ο παίκτης, άσχετα την αξία του και άσχετα το οτιδήποτε, πρέπει να πληρώνεται, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και μάλιστα ένα ποδοσφαιριστή που θα το χρειαστούμε, λέω εγώ. Εγώ θα τον έβαζα να παίξει την Κυριακή με τον Ολυμπιακό, αλλά από την άλλη να είναι και αυτός ακριβής σε αυτά που λέει και ποστάρει. Συγγνώμη. Όταν έχουμε δημόσιο λόγο πρέπει να προσέχουμε τα πραγματάκια, διότι από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πέρα, μήνυση η Άρη και Χαριστέας σε Μενέντεθ. Και ο Άρης και ο Χαριστέας, μετά το fake video, όπως βλέπω εδώ στο All About Άρης, υποτίθεται από τις εγκαταστάσεις του Άρη στο νέο Ρήσιο, η ΠΑΕ και ο Χαριστέας κινούνται νομικά κατά του ποδοσφαιριστή. Άσχημα ξεμπερδέματα θα έχει, λέω εγώ. Αυτά βέβαια τα λύνουν τα δικαστήρια και οι αρμόδιες αρχές. Θα πάει ο καθένας τα αποδεικτικά του στοιχεία και να βγει η απόφαση. Το τελειωμένος είναι από τον Άρης, καιρός τελειωμένος ήταν. Το συμβόλαιο του τελειώνει τον Ιούνιο. Τώρα αν μπορέσει να λυθεί και νωρίτερα, αυτό προσπαθούσε ο Άρης καιρό, δεν μπορούσε να το καταφέρει. Καθόταν πάνω στο συμβόλαιο, όπως φυσικά κάθεται πάνω στο συμβόλαιο και ο Ντουάρτε. Είναι μια ανάλογη περίπτωση, θα πούμε και γι' αυτόν. Έχουμε όμως ένα φίλο στην αναμονή. Στέλιο, πάμε και μετά θα πεις και εσύ το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αν και φίλος του ΠΑΟΚ, ακούω το ότι διάβασα και εγώ ήμουν στο γήπεδο και διάβασα μετά την ανάρτηση αυτή που λέτε για τον ποδοσφαιριστή. Πάρη. Και μου λες, Κολοτούμπα, στα τεφά που γυμνάζεται, ναι, η φωτογραφία, τέλος πάντων, με αυτό το σκουπιδότοπο είναι από τα αποδυτήρια εκεί στα τεφά. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι. Όχι, εγώ λέω ότι λέει ο παίκτης, εγώ. Α, ο παίκτης, ναι, δεν νόμιζα το ξέρατε εσείς. Δεν είπα εγώ δεν είπα ότι είναι, που να ξέρω εγώ τι είμαι εγώ. Ναι, ναι, όχι, λέω, πας και είχατε γνώση, λέω, γι' αυτό. Όχι, στα τεφά όντως πάει ο μικρός, κάνει προπονήσεις, αλλά μπαίνουμε στα ποδητήρια εκεί. Τα τεφά είναι, όταν λέμε για τεφά, είναι όχι στη γεωργική σχολή. Ναι, αυτό το είπα έτσι εγώ, ναι. Αριστερά πάνω, έτσι. Και είναι σε τέτοια κατάσταση, δηλαδή, ξέρω εγώ.
Και θα σου πω τώρα, δεν μπήκα μέσα για να τα δω, αλλά δεν μην φανταστείς ότι θα είναι και καμία έτσι. Ναι, κατάλαβα. Ξέρεις, όπως είναι τώρα, δεν ξέρω αν είναι αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν έχεις δει το βιντεάκι, αν έχετε δει. Δεν το είδα εγώ, απλά που είπα για το. Ναι. Απλά ότι είπε ότι ο παίκτης πληρώθηκε σήμερα το απόγευμα, άρα ναι. Ήταν απλήρωτος, έτσι. Άρα δεν είναι ψέματα αυτό ότι ήταν απλήρωτος. Βάσει με αυτά που λέει ο παίκτης. Αυτά ξέρω που λέει ο παίκτης, ναι, και εγώ αυτό λέω. Ναι, εννοείται, έτσι, ναι, αυτά ναι. Που λέει ο παίκτης. Όπως και τώρα ότι γυμναζόταν μόνος του χωρίς, αν και αυτό ισχύει, είναι λάθος και αυτό, έτσι εννοείται. Έχει δικαίωμα. Χωρίς... Έχει δικαίωμα αυτό να το κάνει. Δεν το ξέρω. Αν γυμναζόταν μόνος, αν γυμναζόταν. Δεν α, το ξέρω. Όχι, όχι. Αν γυμναζόταν μόνος, όχι. Γιατί λέει πρέπει να υπάρχει γιατρός. Βέβαια, αυτό λέω. Ναι. Αυτό λέω. Αν είναι λάθος, δηλαδή. Αν γινόταν αυτό, αν γινόταν αυτό. Όχι, γινόταν. Ότι δεν προπονιόταν με την υπόλοιπη ομάδα γινόταν. Ναι, λέω αν όμως μόνος του που ναι, προπονιέται. Αυτό φυσικά. Μόνος του δεν μπορεί να προπονιέται, πρέπει να υπάρχει γιατρός. Αυτό είναι δεδομένο. Ακριβώς, λέω, να πάθει αυτό, κάτι. Αν συνέβαινε αυτό, ήταν λάθος. Έτσι δεν είναι. Βέβαια, μα δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Δεν βέβαια. Το ξέρω αυτό, έτσι είναι. Βέβαια, αν γινόταν αυτό. Τώρα πειρέτη, σας άκουσα λίγο, έχω καιρό να μιλήσω μαζί σας. Το όνομα. Αρχίζει στον Ενικό, γιατί και για μένα είναι δύσκολο. Στον Ενικό, αν θέλει. Δημήτρη. Χάρηκα λοιπόν. Δεν έχω καπλά, το διάβασα και εγώ τώρα και λέω δεν μου φαίνονται λίγο όλα αυτά, λίγο δεν ξέρω. Εντάξει, δεν είναι, να σου πω κάτι, δεν είναι ωραία πράγματα, αλλά και απ' την άλλη, τι να σου πω, και ο άνθρωπος αυτός, το επαγγελματίας, είναι κάθε πάνω στο συμβόλαιο, η ομάδα δεν τον θέλει, κάθεται στο συμβόλαιο και δεν κάθεται τώρα, είναι πάνω από, σχεδόν πάνω από χρόνο που γίνεται αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρεις ότι την πληρώνεις έτσι, γιατί καμιά φορά, ας πούμε, γιατί και ο ΠΑΟΚ ας πούμε έκανε συμβόλαια μεγάλα παρά του Χατζερίδη, έτσι. Το λάθος είναι δικό σου, δεν φταίει ο παίκτης, οπότε την πληρώνεις, ξέρεις. Φυσικά το λάθος είναι του Άρη, γιατί δεν είναι του Άρη, της κάθε ομάδας, δεν μπορεί να έχει 100%. Κάθε ομάδας, δεν μπορεί να έχει 100% επιτυχίες μεταγραφές, έτσι. Έπειτα δεν ξέρουμε, το τι του προτείνουν για να λύσει το συμβόλαιο, έτσι. Είναι και αυτά τα. Δηλαδή, αν του λένε φύγει χωρίς να πάρει τίποτα, ούτε εγώ θα έφευγα. Δεν ξέρω, έτσι καλά, δεν ξέρω, λέω. Καλά, σίγουρα. Και αυτό το συμφέρον του κοιτάει και η ομάδα το δικό της συμφέρον, έτσι. Έτσι πάει. Καλό βράδυ. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Επαναλαμβάνω, 23-10-2-87 και 3 οχτάρια. Σίγουρα δεν είναι καλά πράγματα. Μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά απ' την άλλη, και ο συγκεκριμένο παίκτη. Θα μπορούσε να βρει έτσι μια ομάδα. Προφανώς δεν το θέλει κανένας. Ήταν σε μια ομάδα πέρσι. Οι μάνατζερ κάνουν θαύματα πάντως. Οι μάνατζερ κάνουν θαύματα πάντως. Άμα θέλουν να το στείλουν κάπου. Όπως βλέπεις, δεν κάνουν. Σε τελείως άμπαλους δεν μπορούν να κάνουν θαύματα. Δεν γίνεται. Εντάξει, αυτό που είπα και στο φίλο, στο Δημήτρη. 100% στις μεταγραφές να είπε. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει. Εντάξει, θα πάρεις, θα γίνουν και τέτοια. Δεν είναι λάθη, είναι λάθος επιλογές. Όπως συμβαίνουν αυτά. Εντάξει. Τώρα το είπε. Υπάρχει ένα ικανό μάνατζερ που ο οποίο μπορεί να σου δείξει, να σου κάνει, ξέρω εγώ, εμένα, να με δείξει όχι μέσα, να με δείξει ένα καλό ποδοσφαιριστή. Έτσι. Ατράνταχτο παράδειγμα ήταν ο Χαριστές, ο οποίο έκανε τρομερή καριέρα στην Bundesliga. Με βάση την αγωνιστική του τέτοια. Ναι, με το ταλέντο του και την αγωνιστική του παρουσία στα γήπεδα, δεν ήταν για να κάνει τέτοια καριέρα. Εντάξει. Ό,τι και να έχει κάνει ο Χαριστέας, 200-300 χρόνια. Να έχουν περάσει, πρόσεξε. Θα έχει μείνει στην ιστορία για τον γκολ που έβαλε. Τελείωσε. Αυτό που έβαλε. Θα τον δείχνει στον τελικό του Euro να βάζει γκολ. Εμείς θα έχουμε γίνει αστερόσκονοι. Και αυτόν θα τον έχει ιστορία ήδη. Λοιπόν, κάτι θες να πεις. Μέσα στείλε μήνυμα ο Τατρέγιας που λέει μια. Δεν μας πείθει, πες του. Τον απείλησα με μηνύσεις, γι' αυτό το γύρισε. Λέει, δεν γίνεται να μην το ξέρει αν είναι πληρωμένος ή όχι, γελάνε. Ποιος δεν μας πείθει, πάνω σε ποιο θέμα. Για τον Δέσιο, για τον ποδοσφαιριστή του Άρη που σχολιάσαμε πριν. Α, ότι, τι, ότι δηλαδή. Δεν μας πείθει ότι ουσιαστικά έκανε κολοτούμπα και τον ουσιαστικά το. Κολοτούμπα έκανε. Όταν λέει αυτό και μετά τα γυρίζει. Εντάξει, άμα δεν είναι κολοτούμπα αυτό. Δεν μου είπε για τον δικηγόρο, δεν έμαθε ακόμη. Για τον δικηγόρο του Σιζόν. Δεν μου έστειλε. Δεν το κουκλάρει. Να κουκλάρει, πες τον. Ποιος είναι όμως ο δικηγόρος. Δεν ξέρω, θα το πω μετά. Και εσύ το τζάμπα πέθανε. Λοιπόν, ρίξω κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάτι. Πέρα από το γεγονός ότι εντάξει, για τον Ροντρίγκο Ρέι που υπάρχει ένα μικρό σύριαλ, υπάρχει ενδιαφέρον από τη Γοδόη Κρούζ και την Πατσούκα εκεί πέρα που παλεύουν για το ποιος θα τον κρατήσει. Ο Ρέι θα βρεθεί τις επόμενες μέρες στην πατρίδα του για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά με την Γοδόη Κρούζ, αφήνοντας την Πατσούκα, στην οποία αγωνίζεται μέχρι πρότινος ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει κάτι άλλο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
Ωραία, για μπάσκετ τότε λίγο να πούμε. Έτσι κι αλλιώς λίγο πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα. Επαναλαμβάνω, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Όσον αφορά τον Άρη, ο Άρης υποδέχεται το Σάββατο σε ένα οριακό πραγματικά παιχνίδι τη Λάρισα. Όσο και να ακούγεται αυτό έτσι πολύ παράδοξο, ειδικά στα αυτιά ηλικιακά αριανών της δικιάς μου γενιάς και λίγο και πιο μικρός, ας πούμε, και λίγο πιο μεγάλος, και 45 άριδες και πάνω, ας πούμε, ο οποίος Άρης Λάρισα, αλλά μας λέγανε το 85, το 90 έστω, ότι θα έπαιζε Άρης Λάρισα, θα ήταν φαβορή Λάρισα και ο Άρης θα ήταν τελευταίος, θα λέγαμε εντάξει, πολύ Spielberg βλέπεις, ας πούμε, και πολύ δεινόσαυρους και Jurassic Park. Αλλά δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Το φίλο λίγο ένα λεπτό να περιμένει, μισό μάλλον. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι τελευταίος ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ. Είναι τελευταίος στην ισοβαθμία. Έχει δύο βατά παιχνίδια μπροστά του που μόνο με δύο νίκες θα μπορεί να ελπίζει να κάνει κάτι. Το πρώτο είναι με τη Λάρισα 4 παρατέταρτο στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Βλέπω εδώ ανεβάζει ρυθμούς ο Μιλόσεβιτς. Τι λέει η δισογραφία. Αυτά δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή για αλλαγές δεν βλέπω. Τα δύο μπαν θεωρητικά έχουν μείνει, από τα έξι πήγαμε στα δύο. Τα δύο θεωρητικά είναι ο Τζέκινς και ο Καβαδάς. Δεν μπορούν προφανώς, του Καβαδά είναι πιο εύκολη η υπόθεση. Τέλος πάντων, το σίγουρο είναι ότι δεν βλέπω ενίσχυση. Ο Άρης πονάει, δηλαδή αν μπορούσε να γίνει και τρεις και τέσσερις αλλαγές θα έπρεπε να τις κάνει. Δηλαδή αυτός ο Fitzpatrick που τον έκανε αλλαγή. Πιστεύω δε, πραγματικά τι είδες ρε Μαρκόπουλε εκεί, είπες το ναι. Αν σου φέραν αυτόν και σου είπαν μόνο αυτόν έχουμε, ας παρετιώσουν εκείνη τη στιγμή, πραγματικά θα το έκανα. Αυτόν τον Fitzpatrick, τι είδες δηλαδή και τον πήρες, αυτόν τον Fitzpatrick, να μην πω για τον Μόρις, που θεωρώ ότι είναι ο Μενέντεθ του μπάσκετ. Λίγο πιο, λίγο το ξεχύλωσα, αλλά είναι ο Μενέντεθ του μπάσκετ. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν τουλάχιστον δύο αλλαγές, μίνιμουμ, με τρεις. Και ο Fitzpatrick φυσικά και αυτός να αποτελέσει παρελθόν, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος χρειάζεται ο Άρης. Το 4-5 μου να σουτάρει τρίποντα. Θέλω ένα 4-5 να μαζεύει rebound, καμιά τάπα, καμιά άμυνα, να σμπρώχνει. Μόνο αυτά δεν κάνει. Ό,τι άλλο θέλεις εκτός από αυτά. Μπράβο. Φοβερή επιλογή ήτανε. Πάμε να ακούσουμε όμως το φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στο Ζάχο, στο Στέλιο. Στέλιο, Στέλιο, ναι, Στέλιο. Καλά, είπα. Ναι, ναι. Καλά τον είπες. Ναι. Καλά τον αποκάλεσες. Ο Στέλιος, reporter ΠΑΟΚ. Είπαμε ΠΑΟΚ Day. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Αύριο τι γίνεται, αύριο έχει δικαστήρια τρελά. Άσε τώρα αυτά εδώ που προσπαθούν να μας αποπροσανατολίσουν. Έχει δικαστήριο, βέβαια. ΠΑΟΚ. Εκεί, ξέρεις πως την περιμένουμε την Ξανθούλα να φύγει από τη μέση. Ξανθούλα. Να το δούμε αύριο. Τα κάρβουνα πάνω τώρα παίζει. Αυτά θα τα δούμε αύριο στο δικαστήριο, στο αγωνιστικό. Διαβάζω Περέιρα, λέει τον Μπούλο. Ο Περέιρα, εντάξει, τελειωμένος είναι ο Περέιρα. Ο Περέιρα είναι τελειωμένος. Λογικό. Ναι. Ο Περέιρα τελείωσε. Ποιος είναι στη θέση του, δεν ξέρουμε. Φίλε, τελείωσε ο Περέιρα. Έτσι κι αλλιώς. Ο Περέιρα, φίλε, γιατί μάλλον είναι μάλλον στην ανταλλαγή της αυριανής απόφασης. Η οποία είναι καταδικαστική. Δεν γίνονται αυτά. Πες τελείω, ρίξω επίθεση. Επίθεση, τελείω, επίθεση. Μην τον. Τι. Πώς. Τι. Επειδή δεν γίνεται να πάει η Γάμα Εθνική, θα διώξουμε τον Περέιρα να το ίσω θα. Ναι, καλά. Και άμα έρθει ο Περέιρα και έρθει ο Περέιρα 2, τι κάναμε, δηλαδή δουλειά κάναμε. Τι ήταν αυτό τώρα που μας είπες. Γιατί δεν νομίζω. Να νομίζεις. Στη φτιότητα γίνεται χαμός. Με τις νέες αυτές τις. Τι. Προέκυψε νέα διοίκηση στην ΕΨΕ. Α, ναι, αυτά τώρα. Χθες έγινε αυτό. Αυτό χθες. Ποιο ήταν που ήταν πριν δύο μήνες που τον πήρε ο Τιγράκος. Τα μας ενδιαφέρει, το Άριος. Καλά, άκουσε. Η ΕΠΟ αλλάζει. Άκουσε. Η ΕΠΟ αλλάζει, αυτό είναι δεδομένο. Επιτέλους. Τον Ιούνιο δεν θα υπάρχει, πώς το λένε, γραμμένος. Είναι ξεγραμμένος. Ναι, αλλά αν φύγει ο ένας και έρθει ο άλλος, το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει. Πρόεδρος Δημοκρατίας, Ζάχο μου. Τα ο είπα, νέος ναι. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Ή πρόεδρος ναι. Θα σου δώσει το κύπελο και είναι και αριανού, να το ξέρεις. Είπε από τώρα, λέει, να αποσυρθεί. Είπε η πρώτη δήλωσή της να αποσυρθούν όλες οι ομάδες, λέει, από το κύπελο. Το πρώτο δώρο με την αλλαγή της ΕΠΟ. Να το. Άκου, Φάτιν. Τι. Το πρώτο δώρο με την αλλαγή της ΕΠΟ. Ναι, πες. Απάντησε. Το πρώτο δώρο σου λέει το κύπελο με την αλλαγή της ΕΠΟ. Ναι, πες. Τι, ντρέπεσαι. Φυσικά τι, δεν κατάλαβα. Α, μπράβο. Και άλλα δώρα θέλω. Όχι ένα, και δύο, και τρία, και τέσσερα. Να φύγει και να ξεριζωθούν, να μην τους βλέπω, ρε φίλε. Υγεσία, σαν κάτω. Σοβαρά μιλάς. Υγεσίνη. Ξεγραμμένος, φίλε, έχει μείνει στην ιστορία, άστο. Ντε με καριανός και να είχαμε να λέγαμε. Αριανός. Ναι, καλά, εντάξει.
Ναι. Δεν τον είδα κανένα μόνο στο γήπεδο και τι πρόκειται να έρθει. Ερχόταν παλιά, ερχόταν παλιά. Σαν πρόεδρος της ΕΠΣ και... Ναι, σαν πρόεδρος. Τώρα αυτή... πώς τους λένε... Γενίτσαρη. Γεννήθηκε. Στο μυαλό σου είμαι, πες τα ρε. Το γεννητσαρισμού, φίλε. Το κάναμε σούπερ τρία. Το χειρότερο υπάρχει. Δεν το στηρίξατε. Είναι Αργιανός πρόεδρος της ΕΠΟ, αλλά δεν το στηρίξατε. Στηρίζετε την αντιπολίτευση. Απάντησε, Γεσί. Γιατί δεν βγήκε, δεν μπήκε εκεί ως Αργιανός. Καλά, ναι, αλλά είναι ο ποδός του Άρη. Όχι, δεν μπήκε ως Αργιανός. Είναι, υπάρχει μύθος, αστικός μύθος ότι είναι Αργιανός. Δεν ξέρω, ποτέ δεν τον έχω ακούσει να το λέει. Ένας μύθος είναι. Υπάρχει, πώς λέμε, στα καφενεία. Αλλά όσον αφορά για την πρόεδρο που την εκολαπτώ. Αυτή ξέρεις ότι είναι Άρης όμως. Από πού την ξέρεις? Ξέρουμε ότι είναι Άρης 100%. Ρώτα και τον Λάζαρο να σε πει. Ναι. Αυτονού του το είπε, βέβαια. Πασόκα ήταν αυτή, έτσι, Πασόκα. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε φίλε, τι είναι. Από πού ξεκίνησε, λέμε, ρε φίλε, από πάρσε να παίζει μπάλα. Δεν ξέρω. Στα 18 από πού. Και ο πατέρας της ήταν στο στίβο του Άρεος. Τους Αργιανούς εγώ φοβάμαι, δεν φοβάμαι τους άλλους. Αργιανούς φοβάμαι εγώ. Αυτή θα σου δώσει το κύπελο. Ωρε φίλε. Μην την κράζετε και αυτή, να σε το γραμμένο μόνο. Σκέφτεσαι Φραν Βέλεθε. Και με κασκολάκι τι θέλω, με κασκολάκι να είναι, εντάξει. Κασκολάκι. Μην τα δώσει πάλι στο Βιερίνια, φοβάμαι όμως, πρόσεξε. Και την κράζεσαι το γραμμένο. Μην τη δώσει στο Βιερίνια. Λες. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Μην τη δώσει στο Βιερίνια και. Έχουμε αναγούλες. Αυτή δεν έχει πολλά, γιατί αυτοί είναι σατανάδες μεταμορφωμένοι. Αλλά απάντησε σε κάτι άλλο, γιατί μας ακούει σίγουρο ο Τάσος, που το είπε την τελευταία φορά. Λέει Γεσίας, άλλο λέει πέρσι έβγαινε, λέει, όταν ήμουν εγώ. Άλλο λέει μόνο όταν είσαι εσύ, λέει, κάνεις εκπομπές Άρη, λέει. Όχι, τη χάνει, κοίτα, τη χάνει. Εντάξει, είχα προβλήματα. Ναι, εντάξει, το είπαμε, το είπα. Τρολάρι, τρολάρι. Είναι μεγάλο τρόλο ο Τρέγιας, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Τρέγιας τρόλ. Έτσι καλή μου, γιατί εντάξει, κι εγώ είχα θέματα εσωτερικά, οικογενειακά τέλος πάντων. Τα ξέρουμε, τα ξέρουμε και είναι... Δεν είχα όρεξη να ασχοληθώ με τα ξέρει κι αυτός, τα ξέρει. Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Οκ. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Για πες. Από εκεί και πέρα, εντάξει, συνεχίζουμε, φίλε, εντάξει. Ποιον αντίπαλο, και εσένα επειδή το ρώτησα στον Τάσο και κλείνει με αυτό για να πάμε στο διάλειμμα, ποιον αντίπαλο, τώρα θα γίνει η Παρασκευή, Δευτέρα, τέλος πάντων αυτές τις μέρες γίνεται η κλήρωση. 8 μήνανε, 7 και ένα ζευγάρι Τρίπολη. Αν δεν αποκλείσεις μεγάλη ομάδα. Καλά, θα αποκλείσεις. Δεν γίνεται να με πω. Πώς θα γίνει αυτό, ρε φίλε. Αποκλείαμε, πρόσεξε να δεις. Τι αποκλείαμε. Μέχρι τώρα αποκλείαμε όλο μικρές ομάδες και πηγαίναμε στο τελικό με μεγάλη ομάδα και τρώγαμε σφαλιάρα. Όχι, ναι. Δεν κατάλαβες. Θα σε αποκλείσω από πριν για να πάω στο τελικό να είμαι. Το αφεντικό. Να σου θυμίσω ότι το 70 στο μοναδικό κύπελο του Άρη, ο Άρης στους 8 απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και ημιτελικό στο Καραϊσκάκι και τον Ολυμπιακό. Και τελικό τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και πήρε το κύπελο, φίλε. Έτσι πάει. Φυσικά θα πρέπει να αποκλείσουμε και. Στους τελικούς που πήγαμε, κάτι εγάλε και κάτι αυτό και κάτι αυτό. Καλά, έχω απάντηση, αλλά δεν είναι τη ώρα τώρα. Έχω απάντηση πολύ. Την έχω πει, αλλά δεν τα θυμάσαι. Καφέ. Κράτα την για άλλη φορά. Έγινε τέλος. Ουλιέλμος τέλος. Εκεί πέρα και αυτός εδώ, αυτό το, και κλείνω, αυτός εδώ ο Ισπανός. Ποιος Ισπανός, ο Μενέντεθ. Δεν χρειάζεται και πολλά να λέμε. Τι να λέμε. Θα τα πει στα δικαστήρια. Έτσι, εκεί θα το άμα έχει δίκιο να δικαιωθεί ο άνθρωπος και να κάνει. Όχι, για δυσφήμιση να την πληρώσει πολύ ακριβά, φίλε. Ρε φίλε, στο δικαστήριο. Αν έχει, μπορεί να έχει δίκιο αυτός. Πρέπει να το δούμε. Τα πιστήρια. Αγωγή θα φάει αυτό που έκανε αυτή. Δεν κατάλαβες καλά. Μάρτυρα, πες αυτό το μήνυμα. Όχι, φίλε. Περίμενε, μην κλείνει. Κάτσε με ένα βιντεάκι, κάνει μαγικέ. Περίμενε, τρέγια SMS. Ναι, όχι για αυτό το που συζητάμε τώρα. Για τα προηγούμενα που λέγαμε για την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Λέει, σκέψε τι μούτρα θα έχει η Αργιανού πρόεδρος που θα μείνει άτλη άλλη μια χρονιά και θα το παραδώσει στα σπρώμαυρα χέρια. Τρέγια, πήγαινε στον Τεχλικίδη, βάλε, γέμισε το ρεζεβουάρ με 300 λίτρα βενζίνη με τη σούπερ και εξαφανίσου από την πόλη στο πότε γίνεται ο τελικός. Αποκλειστούμε τόσο επόμενο τελείωσε. Και αυτό που έγινε το 51, το 51 που τελείωσε και πήραμε τη φάση εκεί, αυτή τη φάση το 51 και τέλος, το 51 και τέλος, εκείνο θα γίνει 50 και τέλος. Ω, έκανε τέτοιο ωραίο λόγο παίγνιο. 50 και τέλος. Κλείσε. Γεια. Τσάω, τσάω. Δεν σταματάει. Ένα τέτοιο είναι... Χήμαρος. Το τζιγκλίσαμε κιόλας. Το τζιγκλίσαμε. Το τζιγκλίσαμε. Και εγώ το τζιγκλίσα με τον Τρέγια και ο Τρέγιας με το μήνυμά του. Λοιπόν. Πάμε, Στέλιο, στο τελευταίο. Αμέσως μετά θα πεις εσύ και για μπάσκετ ΠΑΟΚ, γιατί εγώ είπα, έχω άλλη ένα σχόλιο να κάνω.
θα πεις και εσύ για μπάσκετ μπορ και φυσικά το 23-12-87 και 3-8 θα είναι και πάλι ενεργό για να ακούσουμε τις απόψεις του κόσμου. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 15 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Στέλιος Παπαντονίου, ΠΑΟΚ Day και Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Έχουμε ήδη δύο φίλους στην αναμονή. Στέλιο, πάμε να τους ακούσουμε. Το φάγαμε τον ένα. Το φάγαμε, τι ήταν αυτό. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νάτος. Τι έγινε. Εμιδέν, είμαι δύσκολο ημίχρονο. Άμα αποκλειστείς αύριο, με σένα θα ξεκινήσω. Άσε που το ήθελα και 3-2 ακριβές σκορ. Μπορεί να βγει 3-2. Με τη Wolves. Ναι. Τι 3-2, ρε, δεν πρέπει να είμαστε σοβαροί. 3-0 ημίχρονο πρέπει να είναι και είναι 0-0. Πλάκα με κάνεις. Δεν ξέρω, το βλέπεις εσύ το μάτς, ρωτάω την άποψή σου. Εγώ δεν το βλέπω. Λογικά εσύ το βλέπεις. Όχι, δεν το βλέπω. Αφού δεν το βλέπεις, δώσε μου δύο. Μα δεν το δείχνει, ούτε δεν είναι. Βέβαια τα στατιστικά πολλές φορές λένε ψέματα. Δώσε μου δύο δευτερόλεπτα να δω εδώ στατιστικά. Με βοηθήσει λίγο τέτοιο που δεν με βοηθήσει. Έχετε 40 η κατοχή, είδα κάτι, είδα. Τίποτα, είναι καφενείο τώρα. Αυτός καλύτερα να αποκλειστεί. Μπας και τον διώξουν από σήμερα. Τέλος πάντων. Για πες. Καφενείο. Τι να πούμε, να κοίταξε τώρα. Ζάχο, όλοι ψάχνουν τώρα τον Πανετολικό και τη Λαμία δηλαδή. Πανετολικός Λαμία, και... αυτές είναι οι δύο. Ποιοι είναι οι άλλοι, Πανετολικός. Αυτοί και οι υπόλοιποι είναι οι συνήθεις ύποπτοι και ο Ατρόμητος. Και ο Ατρόμητος, σωστά. Εντάξει, δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω και η Άκη θα περάσει την Τρίπολη τώρα. Μιλάμε χαζά. Φαβορή. Φαβορή είναι. Άρα δεν ξέρω πώς πέρασε. Το Παναθηναϊκό, δεν ξέρω πώς πέρασε. Δεν ξέρω πώς είπα χτες. Θυμάσαι που σου είπα ότι θα περάσει. Πού το είπα. Ναι, το είπε. Το είπε χτες. Βέβαια με 0-1 εγώ από την αλήθεια δεν περίμενα με 0-1 ημίχρονο. Αλλά βάλαν σε δύο λεπτά δύο γκολ, οπότε... Ναι, το έβλεπα και τσακύρωσε και κανονικό γκολ. Ναι, το διάβασα ένα αυτό. Σώμα πίσω. Ένα σώμα πίσω. Α, ήταν. Για offside, ναι. Γι' αυτό το πέναλτι που τους έδωσε ήταν ή μήπως ήταν λόγω του... Λόγω του ακυρωθέν γκολ. Το Παναθηναϊκό μην τον έχεις αμεληταία ποσότητα. Όχι, τώρα στα πρώιμη τελικά. Ποιος είναι μια αυτό. Ομάδα... Ή ένα είναι ή πουλή, χτυπάει, δεν ξέρεις πώς όχι, χτυπάει αυτή η άψε, αυτό επειδή άλλο η πλάκα που κάνουμε και άλλο τσόγο, ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιο όνομα έτσι και επαναλαμβάνω. Δηλαδή αν πει κάποιος, έλα μωρέ ποιος Παναθηναϊκός τώρα. Δεν υπάρχει αυτό, άκουσε, δεν υπάρχει αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι φοβάμαι τον Παναθηναϊκό τώρα. Πριν 10 χρόνια το φοβόμουν. Πριν 8 χρόνια. Τώρα τι να το φοβήθα τον Παναθηναϊκό, αν φοβάμαι αυτό τον Παναθηναϊκό, ας το κλείσουμε να το κάνουμε να πούμε. Πρέπει να τον υποτιμήσεις αυτό. Λέω. Υποτιμή, ο Άρης δεν μπορεί να υποτιμήσει κανένα. Ποιο είναι, ούτε τη Λαμία δεν μπορεί να υποτιμήσει. Ειδικότερα στο κύπελλο που είναι. Δεν λέω μόνο για τον Άρη. Και Ολυμπιακό λέω. Κανένα. Στο πρωτάθλημα είδε στο πρώτο ημίχρονο ότι τους έκανε. Τους έπεσε εκεί μέσα. Στο κεκλεισμένο το θηρόν. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις. Δεν υπάρχουν τόσες τεράστιες διαφορές όπως θέλουν να πιστεύουν κάποιοι. Τίποτα. Αυτές οι δύο ομάδες είναι ο Πανετολικός και η Λαμία. Αυτές είναι στα ημιτελικά. Όλοι αυτοί θα ψάχνουν. Δεν ξέρω αν ξέρεις εσύ. Για να ξέρεις για πότε γίνεται η κλήρωση, νομίζω το είδες εσύ. Από Δευτέρα, από Δευτέρα. Δευτέρα, έτσι. Δευτέρα. Από Δευτέρα, άσχετα που παίζει το Τρίπολη ΑΕΚ. Θα γίνει αύριο από την ΕΚΟ και μάλλον προσανατολίζεται ότι θα γίνει στις 23 Ιανουαρίου η κλήρωση. 23 και έχω μάθει ότι... 23 είναι 5. Επειδή έβλεπα τα μάτσα, άκουσα από ένα από την Κοσμοτέ TV ότι την πρώτη εβδομάδα... Τις δύο πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου τα μάτς. Ναι. Δηλαδή πάλι ναι. Τι μέσα σε Τετάρτη και Τετάρτη. Έτσι. 7-8-9 διάβασα είναι τα πρώτα μάτς. 7-8-9 και... Κάτσε, 7-8-9 ρε φίλε δεν υπάρχει. 5 είναι Τετάρτη. Μήπως 5-6-7. Νομίζω. 5, 6, μπορεί να το θυμάμαι λάθος. Δηλαδή μέσα στη βδομάδα από Τετάρτη-Τετάρτη θα γίνει πάλι. Τώρα είναι πολύ συμπυκνωμένα τα παιχνίδια. Υπάρχει και εμβόλυμα αγωνιστική. Βέβαια. Καλά, εσύ δεν έχεις εναλλακτικές. Ο Άρης δεν έχει εναλλακτικές λύσεις στον πάγκο. Εσύ έχεις εναλλακτικές. Όποιος δεν έχει βάθος πάγκου, έχει θέματα. Με αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Κυριακή Τετάρτη. Η πρώτη αγωνιστική των προημιτελικών είναι στις 4, 5 και 6 Φεβρουαρίου. Έτσι, ναι. Η δεύτερη αγωνιστική, η επαναληπτική ουσιαστικά. Είναι στις 11, 12 και 13. Μία από τα Άρα δηλαδή πρωτάθλημα κύπελο. Σε ρίχνω εδώ. Ναι, έτσι θα πηγαίνει. Ναι. Και τώρα έχει, και τώρα την Πέμπτη έχει εμβόλυμη, άρα θα πηγαίνει σε 20 μέρες και θα παίξει 5 μάτς, 6 μάτς. Ναι. Εντάξει, για τον μπάσκετ, από τον μπάσκετ κάπου άκουσα σε ένα κανάλι τον Μπάρι του Καλημερίδη, είπε ότι έχουμε δύο αγωνιστικές τώρα στο μπάσκετ ναι. Και μετά πάμε διακοπή. Τι γίνεται. Ναι, υπάρχει για το All-Star Game, διακοπή. Α, η διακοπή. Ναι. Το All-Star Game. Αν θυμάσαι, νομίζω δύο εβδομάδες πρέπει να έχει διακοπή. Μαζί με το τελικό και το All-Star Game και μετά ο τελικός, πάντα έτσι δεν γίνεται. Κάτι τέτοιο κάνω. Ναι. Και υπάρχει δύο-τρεις εβδομάδες, 14 με 20 μέρες διακοπή. Ναι.
Αυτό είναι καλό. Άμα ο Ιωνικός, ναι, ο Ιωνικός τώρα που παίζει το Lucky Jones πήρε, έμαθα. Είπε, δεν άκουσε δηλώσεις. Αλλά απ' την άλλη λέει ότι έβγαινε ο Χαραλαμπόπουλος, Ποιος πήρε πίσω Ολυμπιακός. Καλά, αυτοί φύγαν όλοι. Η πεντάδα, η πρώτη είπαμε φύγαν και οι Αμερικανοί και αυτοί που ήταν η πρώτη πεντάδα. Ναι, και φύγαν όλοι. Και ο Μαυροκεφαλίδης. Ο Μαυροκεφαλίδης είναι στον Προμηθέα εδώ και τρεις εβδομάδες. Τώρα έφυγε. Στον Προμηθέα. Στο πρώτο μάτς γιατί έπαιξε με τον Πάου, γι' αυτό το λέω. Στον Προμηθέα είναι ο Μαυροκεφαλίδης. Α, στον Προμηθέα πήγε. Βέβαια, όλοι στον Προμηθέα. Μπράβο, Προμηθέα, εντάξει, είπαμε Κόφι Άλαν, αλλά τόσο πραγματικά θέλω να μας πούνε τον μπάτζετ του Προμηθέα. Πραγματικά αυτό ο κύριο Λιόλιο. Μπράβο, τι να πω, ρε φίλε. Εντάξει. Οκ. Okay. Yeah. Πάσο που λέμε. Οκ, okay, Χρήστο. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Βάλε και κανένα γκολ. Βάλε και κανένα γκολ σε αυτό το καφενείο του Μάντσεστερ. Βάλε και κανένα γκολ. Μπα και πάρουμε, κάνουμε Πάσχα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Αριστίδης. Έλα, ρε Άρη. Έλα, ρε φίλε. Έλα. Καλά. Δούμε το Στέλιο. Ζάχο, χαμηλά την μπαλά. Χαμηλά. Τι χαμηλά, γιατί τι είπα. Χαμηλά. Βγήκε ο ηγεσίας, ξέφυγες λίγο, ξέφυγες. Εγώ, πού ξέφυγα, για πες. Λίγο, ξέφυγες. Όχι, πες μου. Όχι, θα μας το δώσει ο πρόεδρος, όχι αυτά που πλάκα κάνουμε, ρε φίλε, πλάκα κάνουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, θεωρώ ότι μπορείτε να ξεχωρίσετε την πλάκα από τα σοβαρά όταν μιλάμε σοβαρά. Θα δώσω... Αυτά που χλεβάζουμε την έπαρση που χλεβάζουμε σε άλλους, φίλε... δεν είναι τώρα. Δεν, φίλε... δεν υπάρχει λόγος και για έπαρση. Έτσι. Οι άλλοι τουλάχιστον έχουν λόγο και για έπαρση. Έτσι. Θεωρώ ότι πίστευω ότι καταλαβαίνουμε όταν κάνουμε πλάκα και όταν μιλάμε έτσι πιο σοβαρά. Εντάξει. Αυτό. Θα πάμε σκασμένοι. Αν πάμε τελικό, θα πάμε σκασμένοι, να το ξέρεις. Σκασμένοι, τι, πώς το εννοείς, δηλαδή ότι. Θα σερνόμαστε. Δεν θα έχουμε παίκτες. Α. Ναι. Κοίτα, αν τελικά εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα λυθεί το προβληματάκι αυτό και μάλιστα και σύντομα. Δεν θα κάνω... λυθεί σύντομα, φίλε. Ωραία, λέω, εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Ας πούμε ότι 51% είναι όπως έχει και 60% να μην λυθεί. Λέω εγώ ότι αν δεν λυθεί, εγώ πιστεύω ότι θα λυθεί. Αν δεν λυθεί, ο Άρης αναγκαστικά και μη, θέλοντας και μη, θα πρέπει να. Θα ακουστεί λίγο άσχημα αυτό, το είπα και χθες, θα πρέπει να διαλέγει παιχνίδια. Δεν μπορεί να βγάλει ο Άρης με. Πάλι ρε φίλε, σκασμένοι θα είμαστε. Δεν μπορεί να βγάλει με 14. Τι παιχνίδια διαλέξει. Τα παιχνίδια. Θα σου πω τι παιχνίδια θα διαλέξει. Τα παιχνίδια που πρέπει να πάρει 3-4 σίγουρα στο πρωτάθλημα, που είναι τα πρέπει must win για να μπει στην εξάδα και φυσικά όλα τα μάτς κυπέλου. Και τα playoff, Τα playoff να μην τα δώσουμε σημασία, έτσι. Άμα μπω στην εξάδα. Και είναι και ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι ο Άρης τι να κάνει στα playoffs, για πες μου, να κάνει τι. Να κάνει τι στα playoffs. Γιατί παλεύεις για τα playoffs. Σε ρωτάω ποιος είναι ο στόχος, μπήκε ο Άρης στα playoffs. Πες μας εσύ το στόχο του Άρη. Είναι ο στόχος να μπει στα playoffs. Μπήκε, μα σου λέω μπαίνει. Μου λες να τα αφήσουμε τα playoffs. Τι να κάνει στα playoffs, Άρης, για πες μου. Να μην παίξει στα playoffs, ρε φίλε. Σε ρωτάω, ρε φίλε, τρίτη φορά. Τι να κάνει, φυσικά θα παίξει. Ποιος είναι ο στόχος του Άρη στα playoffs. Όσο γίνεται πιο ψηλά. Playoff είναι. Όσο γίνεται πιο ψηλά. Δεύτερη θέση, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να χτυπήσει δεύτερη θέση. Δεν ξέρω. Και γιατί πώς. Όχι. Όχι, γιατί έχει ήδη 15 πόντους διαφορά από τον δεύτερο. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν πάει η βαθμολογία. Όχι, δεν πάει, φίλε. Δεν πάει. Άμα δεν πάει, φίλε. Αυτούσια έλεγε τουλάχιστον η προκήρυξη. Αυτούσια έλεγε. Άρα στην ουσία. Αυτούσια έλεγε. Να κάνει τι ο Άρης. Και όποιο ράζει τον Άρη. ΙΑΕΚ, α τον Άρη. ΙΑΕΚ. Τι να κάνουμε. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Να ξανακάνουμε το ίδιο λάθος που κάναμε. Έβαλε ο Μπάγκεβιτς τον Γκαρσία, τραυματίστηκε με τον Παναθηναϊκό και δεν έπαιξε τον τελικό. Να κάνουμε τέτοια λάθη πάλι. Τι να πω. Πάσο, ρε φίλε. Να σου πω, αυτός ο Λιόλιος δεν ήταν. Του Προμηθέα δεν ήταν. Δεν είχε ακουστεί ένα ψήθυρο τέλο πάντων να πάρει τον Άρη. Θα σου πω τι είναι. Ακούει και ο Στέλιος εδώ πέρα. Εγώ έχω το πρώτο Coffee Island που έχει ανοίξει Θεσσαλονίκη. Το ζευγάρι που το έχει, μην πω τώρα την τοποθεσία κάνω τέτοιο, πιο παλιά το έλεγα, είναι φίλοι μου, είναι πολύ φίλοι μου. Το πρώτο Coffee Island που έλεγα στη Θεσσαλονίκη. Μου είχε πει τότε, δεν πρέπει να είναι μόνο ο Λιόλιος να είναι, αν το θυμάμαι καλά, το αφεντικό. Αυτός από την Ουκρανία δεν είναι. Έλληνας, δεν ξέρω αν είναι. Από την Πάτρα είναι, πατρινός. Έχει επιχειρήσει στην Ουκρανία. Δεν ξέρω τι έχει. Αυτά τα Coffee Island ξεκίνησαν από την Πάτρα. Τέλος πάντων, αν θυμάμαι καλά, θυμάμαι ότι είναι 2-3, αλλά αυτός είναι ο επικεφαλής. Και μου είχαν πει ότι ένας από τους τρεις αυτούς, 2-3, δεν ξέρω αν είναι και ο Λιόλιος, είναι Αργιανός. Αυτό μου το είπε, σου λέω, η κοπέλα, είναι ζευγάρι παντρεμένη, η κοπέλα η οποία
έχει το Coffee Island, έτσι. Το πρώτο Coffee Island που άνοιξε στη Θεσσαλονίκη. Μήπως τον μπερδεύω με έναν επιχειρηματία που, ήταν, που είχε στην Ουκρανία επιχειρήσεις και είχε ακουστεί. Για τον Άλλες, ότι... αυτό που πήγε στον Ήφεστο, τον. Τον Ήφεστο είναι. Τι δουλειά έχει αυτό, ρε φίλε. Αυτό ο Μπούμπουρα. Ο Μπούμπουρας. Ο Μπούμπουρας, μπράβο. Αυτό είχε βγει ένα σενάριο πριν 2-3 χρόνια. Ότι μπράβο. Ναι, για μια εβδομάδα για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ναι, όχι το σχετικό. Όπως βλέπεις όμως είναι. Εντάξει, τώρα μην πω, τέλος πάντων, μικρών δυνατοτήτων. Τέλος πάντων, κάτι άλλο να ρωτήσω. Πάντως στη Λίνο το λέγανε ότι είναι εμβόλυμη. Για πες. Την Πέμπτη έχει εμβόλυμη αγωνιστική. Ναι, βέβαια, Άρης Ξάνθη είναι την Πέμπτη. Α, ωραία, θα με πάνω, θα έρθω, οπωσδήποτε. Δεν ξέρω την ώρα, βέβαια. Κάρτα φιλάθλου, Καλά, κάρτα φιλάθλου, έλασε εδώ πέρα και την κάρτα φιλάθλου, είδες τώρα, έλασε και... Ναι, ναι, κατάλαβα, εντάξει. Κάρτα. Θα έρθω, φίλε. Θα είμαι πάνω, θα πάω στο μάτι, σίγουρα. Τι, απογευματάκι θα παίζω. Λογικά, ναι, δεν ξέρω τώρα την ώρα, νομίζω έχουν βγει ώρες, αλλά αν βοηθήσει εδώ λίγο στέλος, θα συμπορείς. Ωραία, ωραία, θα είμαι πάνω, ωραία, και Ξάνθη και όλα, μια χαρά. 7,5 ώρα είναι. Την Πέμπτη. Πέμπτη, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Τέλεια. Αυτό. Ζακέτα να πάρεις. Ζακέτα να πάρεις. Κατάλαβες. Ζακέτα να πάρεις. Έχει κρύο. Θα έχει λίγο κρύο. Όσο τα πέφτει ο ήλιος έχει κρύο. Έχει χειρότερα, λέει. Θα έρθει χειρότερα. Εντάξει, αν δεν έρθει τώρα, ακόμη χειμώνα δεν είδαμε. Αν κάποιο κατάλαβε χειμώνα ακόμη, δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι. Ουσιαστικά όχι, αλλά λέει, άκουσα λέει. Διάβασα πάνω στο ίντερνετ ότι θα κάνει. Ένα τρίμηνο θα κάνει Ιανουάριο. Πάρε και ένα κασκόλ, ρε φίλε. Του Άρεος. Έχει κάτι ωραία καινούργια είδη η μπουτίκα, αλλά να πάρεις να αφήσει κανένα φράγκο. Έχω ένα ιστορικό από το 97. Εγώ. Α, ωραία. Το σέρνω. Ωραία, άντε, έλα. Το κάνω και παίρνω. Και με σου κλείνει και κρατάει τα χρώματα. Εφόσον θα είναι, παίρνω και από το στούντιο να σε γνωρίσουμε κιόλας, ρε φίλε. Καλό είναι αυτό. Α, πολύ ευχαρίστω. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, Πέμπτη εδώ πέρα θα είμαστε. Λογικά 7,5, 9 και 20 εδώ θα είμαστε για την εκπομπή. Πρώτο Θεός. Οπότε πέρα να σε γνωρίσουμε κι εγώ και ο Τάσος. Okay. Θα ξαναμιλήσουμε. Να είσαι καλά. Τσάω, τσάω. Να είσαι καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, για μπάσκετ πήγες να σε κόψα κάτι. Όχι, όχι. Απλώς σου έλεγα για τον συγκεκριμένο επιχειρηματή, γιατί εκείνη την περίοδο τύχε να με φαντάρω στη Λίμνο. Εκεί γιατί. Έτυχε να πέσω σε. Να γνωρίσω παρέα που ήταν από εκεί πέρα, ναι. Που ήταν Αριανή και τα λοιπά. Που λέγανε για το. Και ήταν από το νησί, τέλος πάντων. Και ξέρανε, λέγανε ότι ήταν μια πολύ καλή λύση και οικονομικά το έχει. Αυτό λέγανε αυτοί. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι έμπιστες πληροφορίες που λέγανε. Ένα-ένα. Το αν έχει. Χίλιες φορές το ίδιο σχόλιο κάνουμε. Το πόσα λεφτά έχει που δεν ξέρουμε κιόλας, λένε ότι είναι δυνατός. Το πόσο δυνατός είναι δεν το ξέρουμε. Και θα φέρω το παράδειγμα πάντα του Μελισάνιδη, ο οποίος είναι ένας από τους πλουσιότερους, αν όχι ο πλουσιότερος από αυτούς που ασχολούνται. Οπότε δεν βλέπεις το τι δίνει. Ο σκοπός δεν έχει πόσα έχει, σκοπός έχει πόσα βάζεις. Ναι, έτσι. Δηλαδή, αν έχεις εσύ 100 ευρώ κάποιος και βάζει τα 50, λέμε, υπερβολικό, και ο άλλος έχει 1000. Και βάζει 40, προτιμώ αυτό που έχει 100 και βάζει τα 50. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει. Ναι. Κατάλαβα που το πας. Ναι. Το πόσα έχει δεν ξέρουμε ο κύριος Μπούμπουρας. Ήφεστο δεν βλέπω καμιά τεράστια. Εντάξει, έχει μια καλή ομαδίτσα ο Ήφεστος. Όπως βλέπεις ο άλλος έχει το Coffee Island. Και το Μάτζιαρη πήρε. Ναι. Το Μαυροκεβαλίδη πήρε. Ειδικά ο Μάτζιαρης ήταν μεγάλη μεταγραφή. Βέβαια ήταν μεγάλη, ρε φίλε. Από EuroLeague θα παίξουν τέτοια. Δεν έπαιζε και έφυγε. Έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στην άλλη ομάδα, στους Ρώσους που είχε πάει με τα εκατομμύρια. Δεν έπαιζε, ήρθε. Πού ήρθε? Στο Coffee Island ήρθε. Θα τους κάνουμε διαφήμιση. Coffee Island, το λέω και εσύ. Μπορεί να πάρουμε μια διαφήμιση. Αύριο θα πάω στη φίλη μου, θα κεράσει καφέ αύριο. Θα πάω στη φίλη μου να πιω καφέ το πρωί, θα κεράσει. Μόνο που είπα, θα τη κόψω εδώ την τέτοια διαφήμιση, το τιμολόγιο. Λοιπόν, άρα, όπως βλέπεις, ο ένας βλέπει τι κάνει και ο άλλος τι κάνει. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλων δυνατοτήτων αυτός ο κύριος Μπούμπουρας. Βέβαια δεν ξεχνάω και θα το λέω συνέχεια ότι όταν ακούσει έστω για μια εβδομάδα τότε για τον ποδοσφαιρικό κιόλας Άρη που τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα, θα ξαναπώ εγώ ο κακός και ο εμπαθής ότι σε μέσο της πόλης μας, το γνωστό μέσο της πόλης μας, παραγωγός, δημοσιογράφος, όχι παραγωγός, παραγωγός είμαι εγώ, Ροδακίνων. Όχι, όχι, παραγωγός είμαι εγώ, Ροδακίνων. Ένας από τους μεγαλύτερους και διευθυντής του σταθμού του συγκεκριμένου. Σε συνέντευξη με τον δήμαρχο της, έβγαλε τον δήμαρχο γιατί τότε ο κύριος Μπούμπουρας βαφτιζόταν το εγγονός του τέτοιο, του γιου του, ο γιος του το παιδάκι του βάφτιζε, κάτι τέτοιο λοιπόν, και ήταν στην πόλη ο κύριος Μπούμπουρας
και μιλούσα με τον δήμαρχο συγκεκριμένος. Και σε έτσι σε μια πέταξη τυριού και αχλαδιού που συζητούσαν, είπε, προέτρεψε ο μεγαλοδημοσιογράφος της πόλης μας τον δήμαρχο να πει στον κύριο Μπούμπουρα, τι να ασχοληθεί τώρα με το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό το σάπιο ποδόσφαιρο. Αυτό είπε ο μεγαλοδημοσιογράφος και διευθυντής του σταθμού. Εκπληκτικό. Ακούς Καρυπίδη, να σου πω για τρίτη φορά ότι είσαι μεγάλο κοροϊδό. Άφηνε τους τζάμπα. Είσαι μεγάλη κοροϊδάρα. 10 χιλιάρικα, τι παίζει τώρα, την άλλη, τώρα παίζει ο Ολυμπιακός Άρης, εκτός έδρας. Την άλλη Πέμπτη που παίζει Άρης, δεν θα το κάνεις, αλλά δεν πειράζει. Αν και πιστεύω το 99% του κόσμου του Άρη το απαιτεί αυτό, εσύ δεν το κάνεις, δεν πειράζει, εντάξει. Παίζει την άλλη Πέμπτη Άρης Ατρόμητος. 10 χιλιαρικάκια για να μπει στο, να μεταδώσει το παιχνίδι. 10 χιλιαρικάκια. Για να μην σου στείλω τα link πώς σε κοροϊδεύουν και πώς τι γράφουν για σένα. Εντάξει, είσαι μεγάλο κοροϊδό είσαι. Απόψη μου. Άμα θες μου κάνεις μήνυση. Να σου πω την αλήθεια. Θα δεκτώ ενοχή. Να ξέρεις. Κάτι τελευταίο. Όχι, δεν έχω κάτι τελευταίο να πω. Εντάξει. Σου αρέσουν αυτά σε βλέπω. Ναι, μην είναι. Και ο Τάσο είναι ένα παιδί. Με τρικάρουν αυτά. Και αυτό δεν μιλάω. Σε αφήνω να. Συγγνώμη, ό,τι βλέπω σφυρίζω. Ό,τι βλέπω σφυρίζω και αυτό το ξέρει και ο κόσμος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω να το δω. Την άλλη Πέμπτη δεν το είδαμε με τον Μπάουκ, δεν το είδαμε σε όλα τα παιχνίδια. Πώς έχει παίξει 7-8 στο Κλεάνθης Βικελίδης στο Χαριλάου Άρης. Δύσκολο να το δούμε την Πέμπτη. Εγώ λέω την άποψή μου, την προτροπή μου μάλλον, στον ιδιοκτήτη του Άρη. Ο Μάνο ακούω πόρτα, τι έχει πέσει μου, έχουμε. Όχι. Παρακαλώ. Δεν ακούσκεται. Ναι, δεν ακούσκεται. Δεν φάγαμε ακόμα πίσω. Μην ακούσω κανένα. Κατάλαβες. Όπως βλέπεις το ένα μάτι, βλέπεις και κοιτάει την πόρτα. Θα σε πω, άμα δω τίποτα το περίεργο, θα σε ενημερώσει. Είναι γρήγορος. Είναι γρήγορος. Λοιπόν, τίποτα τελευταίο έχουμε στέλιο. Κάτι τελευταίο έτσι, κάνα κουσκούς, κάνα ανέκδοτο, τίποτα έχουμε να πούμε. Έχουμε 2 λεπτάκια. Τώρα τα ανέκδοτα που μου έρχονται δεν είναι για τον αέρα. Γιατί πάντα, άμα είναι κάτι έξιμο. Λοιπόν, θα σου δώσω μέχρι να διαβάσω εγώ, έχεις 1,5 λεπτό για το οτιδήποτε να σκουπίσουμε. Τελευταίο σχόλιο, παραλυπόμενο, κουσκούς, οτιδήποτε. Λοιπόν, να πούμε τους χορηγούς εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, να τους διαβάσουμε. Το Πορκίτο, ξεκινάμε όπως πάντα με το Πορκίτο Ψητοπολείο, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, ο καλύτερος γύρος της πόλης. Χοιρινό σκοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νόστιμιές, σας περιμένουν στο Πορκίτο. Ενδεικτικά θα διαβάσουμε κάποιες από αυτές τις προσφορές. 2 μπέρκες με γύρω και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. 1 κλάπα λαντικών και μια κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ επίσης. Και το μενού των 2 ατόμων που αποτελείται από 2 μπέρκερ, μια πατάτες, μια σαλάτα και μια κοκακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και ακόμη περισσότερα στην Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, έχετε έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Manatidis με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda και το εξειδικευμένο συνεργείο της φυσικά, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Manatidis, ενώνουμε εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο για τυχόν απορίες, ερωτήσεις, οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε σχετικά με τη Mazda Αμανατίδης και για το αμάξι σας φυσικά, 2310-920-931. Έχουμε τίποτα. Όχι, όχι. Τίποτα. Δεν έχουμε ηρεμία. Ησυχία, τέτοια πολύ ησυχία. Πολύ ησυχία. Κάτι πρέπει να γίνει έτσι λίγο να έχουμε έτσι. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε. Θα έχουμε, λες, έχουμε, μην έχουμε κλάματα και στον μπάσκετ τη Δευτέρα τίποτα. Μην έρθουμε και 2 κλαμμένοι, και εγώ και ο άλλος. Και να πιαστούμε και οι 2 από το χέρι το χορό του Ζαλόγκου. Να κάνουμε και οι 2. Έτσι όπως πάνε στον μπάσκετ, πολύ πιθανό. Δηλαδή του χρόνου Α2 μπορεί να έχει Άρη, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ολυμπιακός δεν ανεβαίνει. Πιο ενδιαφέρον θα είναι η Α2. Η Α2 θα είναι πιο ενδιαφέρον από την Α1. Ναι. Θα περισσότερο τηλεοπτικά δικαιώματα θα έχει, μου φαίνεται. Ο Ολυμπιακός δεν ανεβαίνει έτσι κι αλλιώς, έτσι, γιατί είναι τώρα, πολύ κάτω. Τώρα θα το φάμε το πίσω. Τώρα, λες. Θα το φάμε το πίσω. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Στέλιο Παπαντονίου για άλλη μια φορά. Όχι ο καλύτερος έκτος παίκτης, θα σε βάλω πεντάδα σιγά-σιγά. Μου φαίνεται έκτος παίκτης πλέον δεν είσαι. Είσαι, αποτελείς έτσι μέρος της εκπομπής εδώ πέρα. Να σε ευχαριστήσω, Στέλιο. Και εγώ να ευχαριστήσω εσένα. Να σε καλά. Θα πω ότι είναι δεδομένο ότι σύντομα θα είσαι και πάλι στην εκπομπή. Αυτό είναι δεδομένο. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση.
να τους προτρέψω να μείνουν συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας και η εκπομπή Ζούγκλα. Έτσι, μέχρι τη μία η ώρα θα είναι εδώ πέρα. Το είπε καλά. Ναι. Πάντα το κάνω λάθος αυτό. Συγγνώμη, λέγω. Λύκειο βγάζω. Αυστηρά. Καλά, μία η ώρα λέει. Εντάξει. Τώρα τελευταία τελειώνει μία η ώρα, η αλήθεια είναι. Αλλά κάποιες φορές πηγαίνει και δύο και τρεις, αναλόγως έτσι και το ακροατήριο και τα κέφια του Γιώργου. Πώς θα προκύψει, πώς θα πάρει. Σωστό. Και εμείς θα ακούσουμε. Πάμε. Και αν χρειαστεί θα παρέμβουμε. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.